ήρθατε 100% καταπληκτικό φατσικοπροχού πιπίνο γαψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καμ' το δόθε πάμε και σήμερα για δύο ρι ράδιο ψυχοθεραπεία. Και αν την ψυχοπλακωτισμό λέμε πάνω να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Πω που φίλε. Υπάρχει ζουμουσίλα στην ατμόσφαιρα. Αλλά όπως λέγαμε, τα σεΐλα λίγοντα βγάζουν έναν αρνητισμό. Εκτός από τη Μανίλα. Φιλιππίνες. Βγάζουν έναν αρνητισμό. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα πρέπει να πω χαιρετούμε από την Νότια Μακεδονία. Πρέπει να πω αυτό. Όπως σας είχαμε πει, ολοκληρώθηκε η πώληση, η παράδοση. Ντροπή αισθάνομαι προσωπικά, αλήθεια σας το λέω. Γιατί έγινε και αυτό. Μου κάνει εντύπωση που κάποιοι το παρουσιάζουν και ως επιτυχία, δηλαδή. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κανονικά και την ταυτότητα και τη γλώσσα, όλα δεν είναι. Δηλαδή, και κατά την άποψή μου, από όλα αυτά που ήταν υποψήφια, το χειρότερο. Τι πάνε να πει Βόρεια. Δηλαδή, το νέα. Νέα σημαίνει κάνω μια άλλη, μια καινούργια. Που και αυτό θα ήταν αρνητικό, αλλά το Βόρεια. Δηλαδή, εμείς τώρα τι θα λέμε. Θρύλε, θυμίσου. Εδώ είναι Νοτιάς. Εμείς και εσύ θα προσκυνάς. Τι παίζει δηλαδή τώρα, τι γίνεται ρε φίλε. Τι γίνεται ρε φίλε, προδοσία αυτό. Αλλά άμα τα πεις, άμα πεις ότι αυτό είναι σχάτη προδοσία, θα σε πούνε ακροδεξιό, χρυσαυγίτη, θα σε πούνε νεοφασίστα, θα σε πούνε νεοναζί, θα σε πούνε ακροδεξιό, θα σε πούνε διάφορα ωραία πράγματα. Διάφορα. Λες και αγάπη για την πατρίδα πρέπει να έχει κόμμα ή πρέπει να έχει τέτοιου είδους ιδεολογία. Επειδή την καπηλεύτηκαν κάποιοι. Θλίψη, ξύπνησα με μια μελαγχολία σήμερα από αυτό το πράγμα, σας το λέω ειλικρινά. Και το ξύπνημά μου καθορίζει όλη μου τη διάθεση, όλη τη μέρα. Με το που ξυπνάω το πρωί, τι είχαμε χθες, πήραμε το κύπελο, είμαστε χαρούμενοι. Τι είχαμε χθες, αυτό ξέρω εγώ, το παιδί που ήταν άρρωστο, είναι καλά. Το πρώτο πράγμα, η πρώτη σκέψη μου, είχα μια πικρή γεύση με το που σηκώθηκα. Παράδοση. Τέλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ούτε θέλω να μπούμε να κάνουμε πολιτική εκπομπή, ούτε τίποτα, τίποτα. Απλά μια αηδία αισθάνομαι γιατί πραγματικά προσκύνησαν κάποιοι, λες και είχαμε καμιά πρεμούρα εμείς, λες και ήταν δικό μας το πρόβλημα. Άλλοι θέλαν να μπουν σε ΝΑΤΟ, δεν ξέρω εγώ σε πού να μπουν, άλλοι είχαν το θέμα. Θλίψη, θλίψη, τίποτα άλλο. Και βέβαια τώρα διάφοροι θα το εκμεταλλευτούν με το δικό τους τρόπο, ο καθένας. Τι να πω, τι να πω. Πάμε εμείς να πάρουμε το μυαλό μας από τη στεναχώρια. Αυτό θέλουμε, να ακούσουμε τις μουσικές μας, να πούμε τα δικά μας, τα αθλητικά, τα παραθλητικά. Γιατί πραγματικά παραδόθηκε χθες. Ίσως δεν το καταλαβαίνουμε τώρα τι συνέβη. Αν γίνει τελικά, αν οριστικοποιηθεί, θα υπάρξει στις πρέσπες λέει θα γίνει εκεί. Το ok. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Μεγάλη θλίψη, αηδία, αγανάκτηση. Και όπως είπα, πίσω από τα λόγια μου μην ψάχνετε ούτε κόμμα, ούτε τέτοιου είδους ιδεολογία ακραία. Τίποτα. Αγαπάω την πατρίδα μου. Μπορώ να έχω αυτό το δικαίωμα. Το έχω πει πολλές φορές. Και τώρα... Και τώρα τι, τώρα εντάξει παιδιά όλα οκ, okay, όλα οκ, okay. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λέει γιατί δεν άλλαξε λέει το σύνταγμα και αυτά. Είναι, μοιάζει λίγο υπόθεση με την τιμωρία με τον Γαύρο έτσι. Που είχα πει, μπαίνει κάποιος μες στο σπίτι σου, σου κλέβει 10 κυροπήγια ή 10 εικόνες και μετά σου επιστρέφει τις 4 από τις εικόνες. Θα πρέπει εγώ να πανηγυρίσω επειδή... Μου επέστρεψε τις 4 εικόνες ή τα 4 κυροπήγια ή δεν ξέρω εγώ τι. Τα 4 σημικά. Κάπως έτσι είναι. Να πανηγυρίσω γιατί δηλαδή. Επειδή πλέον και με τη σφραγίδα της δικής μας χώρας οι άνθρωποι αυτοί στο όνομά τους θα έχουν αυτό. Και μου αρέσει που λέει ιστορική συμφωνία. Όχι, όχι. Ανιστόρητη
συμφωνία είναι όχι ιστορική, ανιστόρητη, κοιλίδα. Όλοι αυτοί, όχι μόνο τούτη εδώ, όχι μόνο τούτη εδώ η τωρινή, και οι προηγούμενοι είναι συνένοχοι σε αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι κοιμήθηκαν, όλοι όσοι ανέχτηκαν, όλοι όσοι έκαναν τα στραβά μάτια, όλοι εντάξει μωρέ, δεν, οκ, okay, όλοι. Άρα, τρεις τελίτσες. Από εκεί και πέρα το να κραυγάζουν κάποιοι που το μόνο που κάνουν είναι να τρέχουν στα καζίνο στη γειτονική χώρα και μετά να κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια, επίσης είναι λάθος. Επίσης το να κραυγάζεις και να βγάζεις με παχιούς τίτλους και να έχεις διαφήμιση από καζίνο της διπλανής χώρας, επίσης νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Θα πεις εσύ τι έκανες, εγώ απλά στο ταπεινό και μικρό μου σαϊτάκι αρνήθηκα να πάρω τα 1000 ευρώ για να βάλω μια τέτοια διαφήμιση. Γιατί, όχι ότι οι άνθρωποι έκαναν κανένα έγκλημα αυτοί, αυτή τη δουλειά τους κάνουν φυσικά. Και ήταν και ευγενέστατοι. Όμως εγώ δεν θέλω, θεωρώ ότι δεν μπορεί από τη μία να λέω ότι αρνούμε αυτό το πράγμα και από την άλλη τι ωραία που είναι τα λεφτά τους. Έτσι δεν είναι, Νότης Φακιανάκης. Εδώ οι Αλβανοί ήταν κακοί, οι Αλβανοί ήταν έτσι, οι Αλβανοί ήταν αλλιώς και μετά... Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, οι έτσι, οι αλλιώς, οι ξένοι, αυτά και τα λοιπά. Μια τακτική και ένας λόγος τελείως εχθρικός, αν το πω έτσι, soft, απέναντι στους ξένους. Και μετά όμως πάμε στην Αλβανία να κάνουμε την συναυλία. Έτσι εκεί το να πάρουμε τα λεφτά τους είναι μια χαρά. Και τσίμπεν, μοίρε και σας αγαπώ και... Τουντούα και διάφορα άλλα. Ωραία. Εκεί σας αγαπάμε, έτσι. Αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό. Δυο φορές. Οι φίλοι ξέρουν. Μία φορά όχι στα λεφτά του ελληνικού χρυσού. Αυτοί που ξέρουν, οι πολύ καλοί φίλοι. Με τεράστιες προσφορές. Και μία από καζίνο. Άξι, εγώ κοιμάμαι, έχω ήσυχο μαξιλάρι. Έχω ήσυχο μαξιλάρι. Μακάρι να μπορούσαν οι Έλληνες πολιτικοί να πούν το ίδιο. Αν και είναι τόσο παχύδερμα που δεν έχουν πρόβλημα πιστεύω να κοιμηθούν. Νομίζω ότι κάνανε και έργο, ότι προσέφεραν και υπηρεσία στην πατρίδα. Βάζω τελεία, δεν θέλω άλλο. Ήδη ανακατώνομαι. Δεν μπορώ. Στο μάχη μου νιώθω αυτή. Πώς είναι όταν πέφτει σε λακκούβα, όχι σε λακκούβα, σε ύψωμα, τρέχει το αυτοκίνητο και κάνει αυτό το. Οπ! Ή όταν έχει κενό αέρος στο αεροπλάνο που νιώθει πραγματικά του φεύγουν τα άντερα ότι ανεβαίνουν μέχρι το λαρίκι. Έτσι, αυτό δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Άστο. Άστο. Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, από ό,τι ώρα μου πείτε εσείς. Γουστάρετε από την αρχή. Γουστάρετε από όποια στιγμή θέλετε. Και θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση και θα βάλουμε μέσα. Και κρασιά αμπελόης. Δηλαδή, όταν θα κερδίζει αυτός που θα κερδίζει, δεν θα πούμε εκείνη την ώρα τι κερδίζει, θα τον βάλουμε στο τέλος στην κλήρωση και στο τέλος θα κληρώσουμε ένα τριήμερο στο Φιλοξένια στο Λουτράκι. Θα κληρώσουμε ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Ο Βαγγέλης δεν ξέρω αν ακούει. Δεν ρώτησα, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει θέμα. Θα βάλουμε γυαλί ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Θα βάλουμε δώρο το οποίο είναι αδιευκρίνιστο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αλλά θα είναι καλό δώρο. Βέβαιος είμαι. Πιθανόν ας πούμε ένα ωραίο ταμπλετάκι, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Θα χτυπήσει και το τηλεφωνάκι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ξέρω ότι ακούει ο Παμπουκίδης. Θα βάλουμε ρε παιδί μου έτσι 4-5 δωράκια. Αυτό είναι έτσι ένα πρώτο δωράκι για το ότι ξεπεράσαμε τα 11.000 μέλη στην ομάδα μας, στο Φουμπού. Εκεί που άλλοι το λένε group, άλλοι το λένε σελίδα, άλλοι το λένε... Εγώ μ' αρέσει η λέξη ομάδα, μ' αρέσει η λέξη ομάδα. Έχει δύναμη μέσα. Οι λέξεις, οι δικές μας, μπορούν να ισοπεδώσουν τείχους. Μπορούν. Προδότης. Τρεις συλλαβές είναι το πι, είναι το ρο, είναι το δέλτα. Είσαι προδότης, το προδότης φίλε.
είναι χίλιες φορές από το να τον πεις μαλα BBP, αρχι BBP, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, μια βρισιά. Αν ο άλλος νιώθει, μπορεί να μην νιώθει, αν δεν νιώθει, δεν νιώθει τίποτα. Ο υποπόταμος άμα καθίσει η μύγα στην πλάτη του, τη νιώθει, δεν τη νιώθει στα BBP του ο υποπόταμος. Σύ και με, δεν τον νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τρόπετσι. Okay. Αν λίγο άλλος έχει, λίγο, χθες είχα. Μεταξύ του νέου μου σπιτιού, εκεί που νοικιάζω τώρα, μεταξύ του Πατρικού, συναντάω φιλαράκια. Ήρθαν κοστία αυτά και τα λοιπά. Ο ένας από τους δύο, μου λέει φίλε, εγώ είμαι ΑΕΚ. Κολλητός ο άλλος τον τρέλανε. Χάρτινε αυτά, ψεύτηκε έτσι, του είπε να φοράει λέει χάρτινο μπουφάν, να βγαίνει στη βροχή και τέτοια. Ωραία, είμαι ΑΕΚ. Εντάξει, να. Okay. Τι ΑΕΚ είσαι, του λέω. Είσαι ΑΕΚ 2014 ή είσαι ΑΕΚ 1920, πότε είναι αυτή. 24 είναι, 26 πότε είναι. 24, 28, τέλος πάντων. Ποια ΑΕΚ είσαι, του λέω. Μου λέει είμαι η ΑΕΚ αυτή λέει, που ντρέπεται. Αλήθεια, ρε, του λέω. Μόρτι, αλήθεια. Μου λέει πώς με βλέπεις, λέει. Πώς με βλέπεις. Εμένα λέει καταρχήν λέει, δεν μου άρεσε όλο αυτό λέει, με το που πέσαμε για να σβήσουμε τα χρέη. Υπάρχουν και αυτοί, ρε, παιδιά. Και τον παραδέχτηκα, του λέω μπράβο ρε μαγκά. Έτσι. Και ήσουν να λέει και καλύτερη ομάδα πέρσι λέει από μένα. Και βγαίνει όλος ο κόσμος και το λέει. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να πείσω αυτόν ο οποίος πανηγύριζε πέρσι το χάρτινο, να τον πείσω ότι ήταν ψεύτικο και ότι έγινε ίδιος με τον Βάλνερ και τα λοιπά. Δεν μπορώ να τον κάνω. Μα όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Άρα προχωράμε τη ζωή μας. Την προχωράμε και περιμένουμε. Ακούω ήδη μία ψηλό ανησυχία γιατί δεν έρχεται ο ένας. Κάτσε να έξω λίγο το κοντίσιον. Ζεστάθηκα με αυτά που είπα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που λέω, μα ανεβαίνει πιο γρήγορο το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, ενώ είναι ανοιχτό φίλε, έτσι, πρόσεξε. Ένιωσε ότι είναι κλειστό. Προχωράμε τώρα, καλώς πάντων. Αυτά. Έλεγα ότι ακούω ήδη μία. Καθυστερήσαμε. Καταρχήν, ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Σήμερα είναι 13. Τυχερός μου αριθμός το 13. Κόντρα σε όλους. Όταν παίζαμε μπάλα στη Γερμανία και μοίρασε νούμερα, έρχεται ο προπονητής, ο Όλενμπεργκερ, και λέει: το 7, το 8, το 9, το 10, λέει, το 11, το 12, το 14. Λέω: συγγνώμη, το 13 δεν θα το πάρει κανένας. Λέει: είσαι λέει, σοβαρός. Λέω, όχι, εγώ θέλω το 13. Μα θα πάρεις το 13, θα πάρω το 13. Και πήρα το 13, μετά πήρα το 5. Αλλά στην αρχή πήρα το 13, έτσι κόντρα ρε παιδί μου. 13 ορκίστηκα στο πανεπιστήμιο. 13 πήρα δίπλωμα οδήγηση. 13 μου είχε τύχει το λαγείο. 13 είχα κάνει μεταγραφή σε ραδιόφωνο. 13 μου είπε γιατρός ότι έχετε εγκυμοσύνη και είναι αγοράκι. Δηλαδή 13 μου συνέβαιναν διάφορα ωραία πράγματα. Τώρα 13 βέβαια σήμερα μάθαμε το μαντάτο ότι οι γείτονες θα λέγονται Βόρειοι Μακεδόνες, φίλε. Πολύ ωραία. Εμείς νότιοι εμείς τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτοί οι Βόρειοι και εμείς οι νότιοι. Μας χωρίζει μια γραμμή και όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Τέλος πάντων. Έλεγα ότι 13 ο μήνας σήμερα, χθες συμπληρώθηκαν 30 μέρες, ένας μήνας από το βράδυ του τελικού. Κουβάδες με κρύο νερό, ρε μπίμπιδες. Κουβάδες με κρύο νερό! Και όχι ένας κουβάς και πάμε να τον ξαναγεμίσουμε. Είναι οι κουβάδες στη σειρά και με τη μία, ξανά δεύτερος. Δεν υπάρχει, δεν πέφτει, να ξέρετε! Να ξέρετε, το μεγαλύτερο όπλο αυτής της ομάδας, για να πάμε στα δικά μας, δεν είναι ούτε ο Βένμπλουμ, ούτε ο Πούκι. Παρεπιπτόντως, λέει, μιλάει ο ατζέντης του ΤΕΕΜΟΥ Πούκι. ΤΕΕΜΟΥ, τι πικτάρα είναι αυτή, ΤΕΕΜΟΥ. Ο ΤΕΕΜΟΥ Πούκι και μιλάει ο ατζέντης του ΤΕΕΜΟΥ Πούκι που το λένε ΤΕΕΜΟΥ Τουρούνεν. Δηλαδή είναι το Γιώργος του ΤΕΕΜΟΥ. Είναι ίδιο πράγμα. Πώς λέμε, ο ΤΕΕΜΟΥ Πούκι του Καραλάμπους, ο ΤΕΕΜΟΥ Πούκι του Σάβα. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει με το όνομα, να πούμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Μιλάει λέει ο ΤΕΕΜΟΥ, ο ΤΕΕΜΟΥ Πουρούνεν.
Ο Τουρούνεν, Τουρούνεν. Τουρούνεν, φίλε, είναι ο Τουρώνης της Φιλανδίας. Τουρούνεν. Και λέει τέτοια πρόταση, λέει, δεν έχει ξαναγίνει. Λέει τέτοιους μισθούς σπάνια προσφέρει μια ομάδα. Μας τα κάνατε λίγο αερόστατα, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά φέτος. Μηδέν άγχος, κυματάκια. Γαργαλούνε πατουσίτσες, μπουτάκια. Και ό,τι άλλο έχει ο καθένας. Αν έχει. Του τα γαργαλάνε. Τα ακούτε εσείς τα κύματα. Δεν βάζουμε εμείς. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Βάλτε το αυτί σας στο ηχείο. Ποια κοχύλια και μαλαμπίμπιμπρα. Ακούστε λίγο. Βάλτε το στο ηχείο. Στο αυτοκίνητο. Βάλτε το στην πόρτα εκεί που το ηχείο. Στο κινητό. Βάλτε το. Φέρτε το λίγο πιο κοντά. Έλα. Έλα. Πας. Είπαμε. Στα σύνορα Αμμουδιάς, θάλασσας, εκεί, Τσολντουάνε, εκεί που είναι ο φρουρός. Ξαπλώνεις, όχι ξαπλώστρα, όχι, όχι, κάτω να νιώσεις, να την νιώσεις τη γη. Να το νιώσει, να σε νιώσει η φύση. Όχι κολλητό μαγιό, όχι σλιπάκι, αυτό το, σαν από αυτά που φοράει να πούμε ο Μπόρατ, όχι τέτοιο. Βερμούδα και βερμούδα. Όχι με φόδρα από μέσα να υπάρχει εμπόδιο. Όχι, όχι. Θέλουμε να κάνει την κίνηση boomerang το κύμα. Να πάει, να περάσει και να φύγει. Να νιώσει τον γαργαλιτό. Έτσι, έτσι. Αυτά είναι. Oh. Φίλε, σου μύρισε θάλασσα. Χωρίς μαγιό το χοντρένεις. Είπαμε χωρίς μαγιό, φίλε, περνάνε άλλοι και σε βλέπουν με το παλαμάρι απ' έξω, δεν είναι. Εντάξει, οκ, okay, μόνος σου είσαι. Επειδή είμαστε πολλοί που το νιώθουμε αυτό. Φλάω, φίλε. Να τρως το σκαμπίλι. Να βγει ο κάβουρας, κρακ! Όχι, φίλε! Λέω λοιπόν, άσε το κυματάκι, φίλε, τι ωραίο χαλάκι. Κάτσε να βγάλω τα παπούτσια. Δεν στιγμή, παιδιά, λίγο να βγάλω τα παπούτσια. Αχ, τι ωραία. Α, αυτά είναι. Λέει, τα βγάλα. Βγάλω και την κάλτσα. Φοράς και κάλτσα, ρε, γκάγκουρα. Αυτές τις χαμηλές, αυτή η κάλτσα, τι σκοπό έχεις πει, ρε, τη φίλη που είναι έξω ο στράγαλος. Ποιος σκέφτηκε αυτή την κάλτσα. Ήξερα, ας πούμε, υπάρχει κοφτό μακαρονάκι. Κοφτή κάλτσα, ρε, φίλε. Για να μην ζεσταίνεσαι, λέει, παραπάνω. Τι να μην ζεσταίνεσαι. Τέλος πάντων, φίλε, τα παπούτσια στο χέρι. Κανονικά, τι ωραία, τώρα να είχαμε και κάμερα, Ωραία. Έχω πετύχει, φίλε, Θανάση Δημόπουλο, έχει χαλάσει το air condition και έχει μείνει, φίλε, με το βρακί. Κανονικά, Θανάσης. Αδερφός Θανάσης. Αγαπούμε. Λέγαμε λοιπόν το εξής. Το μεγαλύτερο όπλο αυτής της ομάδας δεν είναι ούτε ο Βέρνμπλουμ, ούτε ο Πούκι, ούτε ο Κόντε, ούτε κανένας από αυτούς που θα έρθει. Το όπλο είναι ήδη εδώ. Η μεγάλη δύναμη είναι ήδη υπάρχουσα. Βρίσκεται εδώ, είναι εντός της ομάδας και είναι το κλίμα, είναι η ομοιογένεια, είναι η οικογένεια, είναι η αγάπη που έχουμε. Θα μου πεις, αρκούν αυτά? Δεν αρκούν, αλλά εκεί είναι η αρχή όλων. Ένας παίχτης, όσο καλός και να είναι, αν μπει σε ένα σύνολο που τρώγεται ο ένας με τον άλλον, που δεν υπάρχει ομοιογένεια, που δεν υπάρχει κλίμα οικογενειακό. Τι να το κάνεις. Μπορούμε να σας πάμε πίσω στον χρόνο, πολλές φορές να θυμηθείτε παίκτες που τους έφαγε το κακό κλίμα, που τους έφαγε η μη καλή κατάσταση στην ομάδα γενικά, που τους έφαγε μια περιραίωσα ατμόσφαιρα που δεν ήταν ευχάριστη. Και ήρθαν και έφυγαν ή ήρθαν και δεν ακούμπησαν. Όταν μπει ένα υγιές φρούτο σε μια φρουτιέρα που δίπλα μπορεί να υπάρχουν σάπια, αργά ή γρήγορα και αυτό σαπίζει. Και έρχεσαι με όλη την καλή διάθεση, αλλά μετά κάποια στιγμή διαπιστώνεις ότι εντάξει μωρέ, και δεν. Το ξαναλέω λοιπόν, κανένα απολύτως άγχος. Φυσικά δεν λέμε να μην αποκτηθούν παίκτες εκεί που πρέπει. Δηλαδή δεύτερος επιθετικός, μπορεί και τρίτος, δηλαδή εξάρι το οποίο να είναι κυρίαρχο στη θέση του, το οποίο να γεμίσει με την παρουσία του το κέντρο, έναν άρχοντα θέλω εκεί,
να το νιώθουν οι αντίπαλοι. Δεν λέμε αυτό. Όμως, κανένα άγχος φέτος, πραγματικά. Πραγματικά δεν έχω κανένα άγχος, δεν προσπαθώ να σας μεταφέρω κάτι το οποίο είναι εντάξει, ας κάνουμε τα στραβά μάτια, τίποτα. Κανένα άγχος. Αρκεί βέβαια ένα πράγμα, το σημειώνουμε πάνω-πάνω. Να μην φύγει κανένας από αυτούς που θεωρούμε πυλώνες. Από αυτούς που θεωρούμε πυλώνες. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω ονόματα, δηλαδή. Ποτέ δεν πρέπει να φύγει ο Βιερίνια. Εντάξει, ο Βιερίνια λες είναι και 32, δεν θα φύγει, εδώ θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Ποτέ δεν πρέπει να φύγει ο Πέλκας. Ούτε σκέψη για Πρίγιοβιτς. Ούτε σκέψη για Βαρέλα. Ούτε σκέψη για Πασχαλάκη. Δηλαδή είναι 4-5 ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας, ο Πρίγιοβιτς. Ο Μάτος, Βαρέλα είπα, Βαρέλα, 6. Ο Μπίσεσβαρ για μένα, παρότι δεν ήταν βασικός. Ο Μαωρίσιο, Okay. Δεν τον βάζω μέσα εγώ, τον Μαωρίσιο, σε αυτούς. Δεν τον βάζω. Αυτή είναι η προσωπική άποψη βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ναι, εσύ τον βάζεις, Okay. Μπορεί, του χρόνου να τον βάλω. Δηλαδή, από το Μαωρίσιο, ο άνθρωπος είναι κλάση. Okay. Περιμένω όμως να δω μία συνεχόμενη χρονιά όπως έκανε ο Βαρέλα φέτος, όπως έκανε ο Μάτος, όπως έκανε ο Πέλκας, όπως έκανε ο Πρίγιοβιτς. Περιμένω το ίδιο πράγμα να δω από το Μαωρίσιο. Πιθανότατα, αν έρθει ο Πόντους, ο Βέρμπλουμ, ο να έχουμε ένα τέτοιο πρόσωπο του Μαωρίσιο. Εννοείται ότι δεν θέλω να φύγει. Απλά μιλάω. Ποιους δεν ακουμπάς, δεν τους ακουμπάς αυτούς. Πασχαλάκη, Μάτος, Βαρέλα, Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, Πέλκα, Μπίσεσβαρ. Και αν φύγει ο Κάμπος, εγώ δεν θα κλάψω προσωπικά. Αν φύγει ο Τζάλμα Κάμπος. Ναι, τακτικά, ναι, πέρσι είχε σημαντικές στιγμές, αλλά δεν μπορώ να το βάλω, ρε παιδιά, στην ίδια κατηγορία με το Βαρέλα, ας πούμε, ή με το Μάτος ή με τον Πρίγιοβιτς. Αυτά βέβαια τώρα είναι, ξαναλέω, είναι προσωπική κρίση, έτσι. Αυτοί που αποφασίζουν μπορούν να πούν ότι και ο Μακ είναι υπεραπαραίτητος. Ο Μακ που είδαμε φέτος δεν είναι ο Μακ που λέμε αμάν που πανηγυρίζαμε πέρσι. Τώρα, όλα αυτά είναι, ξαναλέω, προσωπικές κρίσεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί ότι κάποιους δεν τους ακουμπάς. Και μπράβο στο μικρό Σαββίδι που βγήκε και είπε: Πελκάς, ποιος με τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή να φύγει σε αυτή την ηλικία αυτός ο παίκτης με αυτή την ψυχολογία φέτος που χρήστηκε ηγέτης στη μεσαία γραμμή και τώρα που τον περίμενα τόσο καιρό και είναι έτοιμος θα τον δώσω να βρω πού αλλού κάποιον άλλο να φέρω. Άρα πρώτο και κυρίαρχο δεν χαλάει η καλή μαγιά που υπάρχει. Εμένα αυτό με ανησυχεί πρώτα. Το αν θα έρθει ο Πούκι ή ο Κόντε ή ένας άλλος επιθετικός που θα είναι αναπληρωματικός ή δεύτερος με τον Πρίγιοβιτς, είναι πολύ πολύ ασήμαντο μπροστά στο να μην διασαλευθεί όλο αυτό το κλίμα, να μην διαταράξουμε αυτήν την ομοιογένεια, την αγάπη που υπάρχει. Όσοι είδατε το ντοκιμαντέρ, όσοι είδατε το ντοκιμαντέρ, κλαίμε 47 χρονών άνθρωποι, δηλαδή και μεγαλύτεροι άνθρωποι, μου έκοστη. Μας πήραν τα ζουμιά δηλαδή, ξέρετε γιατί. Όλο αυτό που μαζέψαμε μέσα μας από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 Μαΐου, κάπου πρέπει να βγει, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε. Κάπου πρέπει να ανοίξει μια βαλβίδα. Το ντοκιμαντέρ, σε όσους νωρίτερα δεν το είχαν πάθει αυτό, γιατί ο καθένας είναι με το χαρακτήρα του. Άλλος δεν το βγάζει, ρε παιδί μου, είναι ψυχρός. Άλλος τον πήραν τα ζουμιά το βράδυ που σηκώσαμε το κύπελο. Που πανηγύρισαν στο Λευκό Πύργο. Θεωρώ όμως ότι πολλοί κόσμος άνοιξε την κάνουλα, άνοιξε τη βαλβίδα της εκτόνωσης όταν είδε το ντοκιμαντέρ. Εκεί που κλαίει ο Βαρέλα και η συμπαίκτες του μέσα τον αποθεώνουν στα αποδυτήρια. Για το Φερνάντο Βαρέλα λέω. Εκεί που κάνει την προσευχή και τον πιάνει κοντινό το Ρασβάν Λουτσέσκου η κάμερα. Εκεί που κατεβάζει το φανελάκι τα βρακιά που λέμε της προπόνησης. Στο τέλος ο Πρίγκοβιτς και λέει The future is here και δείχνει το σήμα. Ο ΠΑΟΚ εδώ είναι. Εκεί που ο Βιερίνια με τον
πέλκα σαν αδέρφια που βρέθηκαν μετά από 50 χρόνια χωρισμένα στη γέννα επειδή η μάνα δεν μπορούσε να μεγαλώσει δύο παιδιά. Τα βάλε στο κοφίνι και τα σπρώξε ένα ποτάμι και ξαφνικά βρίσκονται και τον πιάνει και τον αγκαλιάζει το κεφάλι με τέτοια λατρεία, σαν να είναι εξαίματος αδέρφια, τον πιάνει και τον ταρακουνάει αυτή η στιγμή. Ο τρελός ο άλλος που κάθεται στο τέρμα. Φέρτε το γιατρό. Και λες αυτός είσαι και... Πού να τον αφήσεις να φύγει αυτόν. Βγες στην αγορά και βρες. Μπορεί να βρεις τερματάρα. Σωματικά προσόντα, παλμαρέ. 400 μετοχές, αυτά έτσι, ναι, οκ. Η τρέλα δεν αγοράζεται. Αυτός είναι μουρλός σαν και εμάς. Σαν μουρλός. Κάνεις βούρες μέσα στα ποδητήρια και τους πειράζει όλους. Μάτος, πάει, δίνεις φαλιάρα στο μάτος. Εσύ, κρέσπο, έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Δηλαδή, αυτό παιδιά, αυτό είναι, το κάνουμε εμείς όταν πάμε στο 5x5. Είναι οικογένεια. Δεν αγοράζεται. Πολύ δυνατές στιγμές. Αυτό εμένα με νοιάζει πρώτα. Το λέω σε φίλους που ανησυχούν. Γιατί δεν λέει το νέο Βέρμπλουμ. Θα πρέπει να θέλουν πρώτα οι άλλοι να μπουν σε αυτό τον οργανισμό. Τον γεμάτο υγεία. Τον γεμάτο λατρεία από τον κόσμο. Τροχοπέδι το έχουμε πει πάντα. Αποτελεί το ότι σε ένα σπίτι που έχει τα πάντα μέσα, όλα τα κομφόρ και πολλή αγάπη, είναι χτισμένο σε ένα έλος, σε ένα βούρκο. Που γύρω γύρω είναι στάσιμα τα νερά και μυρίζουν, βρωμάνε. Αυτή είναι η Super League, αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται χρόνος. Εννοείται ότι ο άλλος, άμα του έρθει μια πρόταση από Ιταλία ή από Ισπανία, μιλάω για θερμά κλίματα, για το Βέρμπλουμ, γιατί εκεί ήταν το ζήτημα. Μια χαρά ήταν εκεί και δεν είχε θέμα. Αλλά είπε η Βέρμπλουμένα, τέλος τα ψυχρά κλίματα. Τα παιδιά μας λέει μοιάζουν με Σκιμώους. Κοίταξε να δεις, μου ζητάνε ομό ψάρι. Βαρέθηκα να τρυπάμε τους πάγους για να φάμε. Μπορεί να το πέρε, παιδί μου. Τα μαζεύουμε από το ιγκλού μας και φεύγουμε. Με αφήνεις παγερά αδιάφορη. Λέω τώρα ρε παιδί μου, εγώ σκέψεις. Αυτά. Φίλε, μια ψιλοναυτία, με το χαλί. Έχει και δραμαμίνη. Γιατί δραμαμίνη, ας πούμε, και όχι σερεσμίνη. Λέω εγώ, δηλαδή γιατί δράμα. Γιατί δράμα, γιατί. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Χορηγούς είπα. Δεν είπα, θα τους πω τώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. 51 χρόνια δίπλα σας, με Sony τηλεοράσεις καταπληκτικές. Φυσικά δεν ξεχνάτε για το κορυφαίο κατάστημα οπτικών, Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά, τρεις γενιές, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, Παναγίτη Τσαντάρη 22. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση σήμερα, όποια στιγμή μου ζητάτε εσείς. Και τα δώρα είναι πολλά, στο τέλος θα σας βάλω σε μια κλήρωση για να πούμε εσύ κερδίζεις αυτό, αυτό, αυτό. Δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια. Ο νοστιμότερος γύρος της πόλης. Κάντε τη βόλτα σας, μπείτε, ζητήστε και τη σκεπαστή και θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. 837-166. Και βέβαια, Βολτέρα. Ενιαίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. 2310-475-308. Εκεί. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετικές χρεώσεις. Δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο. Δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις με ρήτρες αποδέσμευσης. Απλά η Βολτέρα σημαίνει ενεργειακή ελευθερία. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Πάμε! Ζούμου σου λέμε! Εδώ είμαστε, άκου τον μπασοκύθρο. Βάζουμε πολύτιμες φωνές, φίλε. Πολύτιμους λίθους. Παίζουμε αντίστροφη μέτρηση σήμερα. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Έτσι για να φύγει το μυαλό μας από τη στεναχώρια, γιατί άμα συζητήσουμε για το άλλο θέμα, πολύ θα χαλαστώ. Και εσείς μαζί. Και σήμερα όλη μέρα θα βαράνε για αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον εγώ να σας πάρω το μυαλό από τη στεναχώρια. Πάμε, 2310-287-888. Καλημέρα σας, νέοι! Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί! Κάερε σαν περμετίδο λεβεντάρσκε στο πλικατόριο. Δεν το λες όμως. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζούμου σου λέμε και όλα τα καίμε. Πεσμένα το λες όμως. Κουφάλες σκοπιανοί, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εγώ Κωστή θα μου επιτρέψεις, θα πω 2-3 κουβέντες. Δεν θα σε χαλάσω την εκπομπή. Γιατί όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα, γιατί τα κόκαλα των προγόνων μου τρίζουν αυτή τη στιγμή. Ο σημερινός πρωθυπουργός, ο υπερήφανος για τη μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει και λέει, δηλαδή
τα μνημόνια που θα έσκιζε, τον έφυα που δεν θα καταργούσε, τα 751 τον κατώταρο το μισθό, τα 12.000 αφορολόγητο, τα νοσοκομεία που μπαίνουμε μέσα και κουβαλάμε και τα φάρμακά μας, εμείς που παίρναμε 812 και μας κατέβασαν τα 580, και οι λαθρομετανάστες, όχι οι μετανάστες, που η ιερέας από το Κιλκής από μνημόσυνο παρήγγειλε από φούρνο περισσότερο ψωμάκια, ξέρεις τα ψωμάκια του μνημόσυνου έχουν το σταυρό επάνω, και πήγε σε τέτοιες οικογένειες και τα ποδοπάτησανε. Ξέρετε παιδιά, όχι ακούτε ότι έρχεται ο μουσουλμανισμός στην Ελλάδα ή μάλλον ήρθε. Πάνε να καταργήσουν το σχέδιο Κίσιγκερ, έχει φτάσει πλέον στην Ελλάδα ύστερα από τόσα χρόνια. Ο αιμοχαρής Κίσιγκερ το πέτυχε αυτό που ήθελε. Τώρα πώς θα λέμε, ο δικέφαλος του Νότου, ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Νότου, του νέου Νότου. Αυτά ήθελα να πω. Όσοι ακούσατε, ακούσατε, τι άλλο να πω. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι. Ο Άριος Πάγος έχει ένα πρόεδρο να διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας να συλληφθούν όλοι αυτοί για εσχάτη προδοσία. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία που έχει γίνει εχθές στην αγαπημένη μας Ελλάδα και στην αγαπημένη μας Μακεδονία. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλή συνέχεια και συγγνώμη Κωστή. Γεια σου Παύλε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε ζημιάρη. Τι να γίνει. Ο πρωθυπουργός μας την έκανε τη ζημιά. Ζημπάοκ, όχι ζημιάρη. Καλά τα είπε ο κύριος προηγούμενος. Νικόλα. Έχει δίκιο. Εντάξει, τι να πω, τι να... Μας κάλυψε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Η δουλειά πάει κατά διαόλου. Θλίψη και απογοήτευση. Τι να κάνω, αδερφέ. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω. Τα στραβά μάτια δεν μπορώ να τα κάνω πάντως. Και δεν θέλω. Τα κάνεις, ζουμουσάρι. Τι να κάνεις. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Είσαι περιβόλη. Περιβόλη βεβαίως. Μαζεύουμε στο φουλ τώρα. Στο φουλ. Στο φουλ. Τι μαζεύεις. Εκτός από εμπειρίες. Ροδάκινα θέλει. Ωραία. Ροδάκινα. Ποια περιοχή. Αργότερα και Δαμάσκηνα. Κοπανό ναού σας. Κοπανό ναού σας. Ψ, μπράβο ρε φίλε. Η Μαθία, ναι. Μπράβο ρε φίλε. Ένα τεταρτάκι. Τη ένα μικρό περιστατικάκι θα σου πω. Ήταν στον 103 πριν από πολλά χρόνια, το έχω πει. Κάνω τότε το ερώτημα πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι, έχω βάλει. Και βγαίνει ένας τύπος και λέει: γεια σας παιδιά, εγώ λέει φέτος θα πάω, λέει, στην Κούβα. Αμά, Κούβα, γυναικάρες, αυτά και τα λοιπά. Θα στην Κούβα, λέει, με τη γυναίκα μου. Ναι. Μένουμε αναυδοί, άφωνοι. Βγαίνει τύπος μετά και λέει: φίλος, μπορώ να πω κάτι Κωστή για τον προηγούμενο? Λέω: βεβαίως. Έτσι, πολύ φιλικά. Το να πηγαίνεις, λέει, στην Κούβα με τη γυναίκα σου είναι σαν να πηγαίνεις, λέει, στη Βέρεια με το ροδάκινό σου. Τον έστειλα 7 μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Όλα πληρωμένα. Είχα τότε Vogue Travel. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η εταιρεία. Δίναμε 7 ημέρα στην Κωνσταντινούπολη. Του λέω: έλα εδώ, έξω από διαγωνισμούς, έξω από κληρώσεις. Πάρε, έλα εδώ, θα στείλω 7. Έκλεγα, φίλε, με την ατάκα του. Έκλεγα. Μπράβο. 7 μέρες πήγω, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα που είναι ο άνθρωπος, αν είναι εδώ, αν είναι αλλού. Γερός να είναι και όπου είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις, λέει, στη Βέρεια με το ροδάκινό σου, φίλε. Δηλαδή, πού πας με τη γυναίκα στην Κούβα, πού πας, άνθρωπε. Στην Κολομβία επίσης, με τη γυναίκα, λέει, πήγα. Τέλος πάντων. Έτσι, αδερφέ. Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, θα παίξεις. Όχι, όχι, ας παίξει κάποιος άλλος. Έγινε, αγοράκι μου, έγινε, άντε, κάνε δουλίτσα. Φιλιά, γεια σου Νικόλα. Πάμε παρακάτω. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος τώρα βρίσκεται περιβόλη, κρεμασμένο το ραδιοφωνάκι στο κλαδί ή το κινητό ανοιχτό και τους κρατάμε παρέα. Τερχάτε γιατί μετά ζεσταίνει ο καιρός. Και αυτό γίνεται από νωρίς, έτσι. Για να πας 12.30 η ώρα να μαζέψεις. Μετά είναι χλωμό, ειδικά με τις ψηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το δίδυμο πατέρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δώρο, τέλειο δώρο. Τι κληρώθηκες? Τα κρέατα. Τα κρέατα? Ναι. Ποια μέρα, εχθές? Α, σωστά, σωστά, σωστά. Δεν θυμάμαι, αδερφέ. Πήγες και τα πήρες κιόλα. Έλα, έλα. Πήγα και τα πήρα, ναι. Πες, αγόρι μου, πες. Χθες είχα Άγγελο ή Μιχάλη?
Άγγελο. Άγγελο, άγγελο. Νεάπολη πήγες δηλαδή. Στη Νεάπολη, ναι. Μπράβο, αγοράκι μου. Το παλικάρι με εξυπηρέτησε με χαμόγελο, πάρα πολύ ωραία κρέατα, μια σακουλάρα γεμάτη. Έτσι, όλο. Θέλω να πω βασικά ευχαριστώ. Όλο ο μήνα, μπράβο, ρε φίλε. Ευχαριστώ όχι σε εμά, κυρίω στα παιδιά που τα διαθέτουν, έτσι. Γιατί. Έτσι, ναι. Εκτό το ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι. Και εγώ ήρθα, ο Κωστής λέω μου είπε δυο πράγματα, λέω να σου δείξω, μου είπε να σου δείξω λέω την ταυτότητα και τον μπράτσο μου και γελούσε ο άνθρωπος. Το δείξεις τον μπράτσο. Κανονικά ρε με το δικέφαλο και το ζουμουσού. Και το ζουμουσού. Και χθες παρέλειψα, το ξέχασα μετά όταν κλείσαμε, το θυμήθηκα, θέλω να σε πω βασικά και από κοντά χρόνια σου πολλά για τα γενέθλιά σου. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο και τον Παυλάρα μη στεναχωριέται, εντάξει, όλα θα βρουν κάποιο δρόμο, πιστεύω, εντάξει, είναι λίγο παράξενα όλα τα πράγματα, αλλά τον άκουσα λίγο τον Παύλο λίγο στεναχωρημένο. Όλοι μας είμαστε. Απλά ο καθένας έχει το δικό του θυμικό, το δικό του χαρακτήρα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ζήσει πράγματα, έχουν συσσωρεύσει πολλά περισσότερα. Έτσι, δηλαδή φτάσανε τώρα σε μια ηλικία τέτοια να βλέπουν να παραχωρείται η χώρα, το όνομά της, η ιστορία της. Υπάρχει, λέει, κανονικά, λέει, και την ταυτότητά τους και τη γλώσσα τους και η μακεδονική εθνότητα, κανονικά, φίλε, όλα. Και πανηγυρίζουν κιόλας. Παιδιά, μην πανηγυρίζετε τόσο πολύ. Αυτά. Όντε τουαλέτ. Όντε τουαλέτ. Ζούμου σου. Έλα, να παίξουμε, αγόρι μου, να παίξουμε. Έλληνας παίκτη. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτη, ξένος παίκτη. Ναι. Τι άλλο βάζω, τραγουδιστή βάζω και κάτι άλλο έβαζα. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνος παίχτης, ξένος παίχτης. Και προπονητής, μπράβο, μπράβο, και προπονητής, μπράβο ρε. Έχω Σωτήρη εδώ, εγώ μάμα κολλεί στο μυαλό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Θέλω να μου πεις, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, τραγουδιστή και προπονητή, τραγουδιστή ή ηθοποιό και προπονητή, ναι, από Κάπα. Πάμε! Από Κάπα. Από Κάπα. Έλληνα παίχτη... Ο καλός Ρασβάν Λουτσέσκου. Για την ελληνική ομάδα, τι ομάδα από Κάπα. Καβάλα. Καβάλα, πας στην εκκλησία, Καβάλα προσκυνάνε. Ναι, ναι, πάμε, 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 πάμε. Ναι, δεν θα το πιάσουμε, δεν θα το πιάσουμε, δεν το έχω μάλλον. Έλα, δεν το έχουμε. Δεν ξέρω. Έχω εγώ. Καλή τύχη την επόμενη φορά! Καλή τύχη την επόμενη φορά! Ζω! Αγόρι μου! Γεια σου, Δήμο Παντέρα! Γεια σου, Κωστάκι μου! Γεια σου, Κωστάκι μου! Δεν θέλω να αγχώνεστε μόλις ακούτε το τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Υπάρχει μια αυτή, έτσι. Έλα, έλα, πάμε, 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 πάμε. Μπορείς. Πάμε παρακάτω! Ναι! Γεια σας! Έλα, καλημέρα. Ήρθα εδώ, είμαι. Καλώς στη Φραγκφούρτη! Από Κώστα σε Κώστα. Αγόρι μου. Αχ, Κώστα, Κώστα! Αχ, Κώστα, Κώστα! Κώστα, Κώστα, ναι, εγώ. Αυτό που μερικοί έχουν βάλει τις παραλίες με τα ονόματά μας. Κώστα Μπράβα, λέει, Κώστα Μπιάνκα. Κώστα Ναβαρίνο, αυτός είναι Θεσσαλονικό σίγουρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, αυτός έχει φύγει από την Ναβαρίνο, έτρωγε κρέπα και τα λοιπά. Από εκεί έχει φύγει, από εκεί έχει φύγει από εκεί τα πεζούλια και έχει κάνει παραλία. Κώστα Ναβαρίνο, λέει. Με μια λέξη είμαστε πολύ εκατομμυριούχοι. όλα δικά μας. Τι ωραίος. Αν ακούει εφορία. Εγώ είμαι εξωτερικό, εντάξει, σας κάνω ό,τι θέλουν. Ωχ, ωραία. Κώστα Μπόντα, βέβαια. Η Άντση λέει Κώστα Μπόντα. Αυτό το Κώστα Μπόντα, αυτός ήταν ο Μπόντας. Τι να πω, ρε φίλε. Διακοσμητικά λέει. Αχ, διακοσμητικά. Άσου, ρε Άντσου, κατευθείαν. Είναι αδερφός του Ήμρε Μπόντα που έπαιζε στο Βόλο. Να θέλω να αναφερθώ και εγώ λίγο στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Θα βλέπω εγώ λίγο πιο φωτεινά από ότι μερικές φορές. Δεν ξέρω, είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να τα βλέπω όλα σκοτεινά. Ναι. Και το βλέπω το άνομα, το Βόρεια Μακεδονία, πώς την είπαν, τη χώρα αυτήν. Βόρεια, ναι. Τη Βόρεια Μακεδονία, τέλος πάντων, όπως είναι Βόρεια Ιρλανδία, Ιρλανδία. Εμείς είμαστε η Ιρλανδία, η κανονική Μακεδονία, και αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι που λείπει από εμάς. Εμείς είμαστε νότιοι, δυτικοί και ανατολικοί. Όλοι αν το πάρεις έτσι. Όλοι είμαστε εμείς. Που όμως δυστυχώς ξέρεις ότι δεν είναι έτσι. Θέλουμε ναι, εμείς. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή. Έτσι, εδώ ξέρεις τι κάτι. Προσπαθώ να βρω ηλιοακτίδα. Ξέρεις τι με ενοχλεί, ρε Κωνσταντίνε. Αγνόησαν προκλητικά τους εκατοντάδες χιλιάδες που βγήκαν, άφησαν τα σπίτια τους, άφησαν τις δουλειές τους, βγήκαν στα συλλαλητήρια. Τους αγνόησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τους αγνόησαν σε όλες τις πόλεις Βορείου Ελλάδος. Τους αγνόησαν επιδεικτικά, αδιαφόρησαν. Τους έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια για να μην πω λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Τους έγραψαν κανονικά, δεν έλαβαν καθόλου υπόψη. Πού να κάνουν, γιατί δεν κάνατε ένα δημοψήφισμα να δείτε. Κατάλαβες. Και τώρα αυτό. Αυτό το κράτος θα υπάρξει όσο υπάρχει και η ιστορία του, δηλαδή καθόλου.
όσο ζω εγώ και όσο προσπαθώ να ζω και είναι και τα παιδιά μου, αυτό το κράτος για μας θα είναι Σκόπια. Καλά, εννοείται, ποτέ δεν είναι. Υπάρχει, στόμα μας, δεν υπάρχει, ποτέ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρόσεξε, μέσα λέει στη συμφωνία, είναι λέει αυτοί έχουν κάτι αγάλματα. Με Φίλιππο, με Μεγαλέξανδρο κτλ. Λέει, μας τα δίνουν αν θέλουμε, άκου, άκου τώρα. Μας τα κάνουν δώρο, δηλαδή παιδιά εμείς τα είχαμε τα αγάλματα εδώ πέρα πρόγειρα, τα θέλετε να τα βάλετε εσείς. Λοιπόν, να πάρουμε δηλαδή τα σκοπιανά αγάλματα που είναι ο Μεγαλέξανδρος και ο Φίλιππος κτλ. Αν δεν τα θέλετε λέει, θα τα κρατήσουμε εμείς και απλά θα αλλάξουμε την επιγραφή και θα λέει ότι ο Μεγαλέξανδρος τελικά δεν ήταν σκοπιανός, αναφέρεται σε έναν ήρωα στην ελληνιστική εποχή και είναι από τότε. Γελάει πραγματικά, φίλε. Μη χαλιέσαι, μη χαλιέσαι. Αυτά τα γάλματα που έχουν αυτοί αν τα γυρίσει από την κάτω μεριά γράφει Made in Taiwan. Και τελικά μαθαίνω σήμερα ότι ο Βουκεφάλας ήταν στο Ορδοκάμιλος. Κάπως έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Ζούμου σου, αδερφέ. Άμυνα παντοτινή σε όλα. Λέει Κώστα Μπότε διακοσμητικά να το τυλίξουμε ή να τα πάρετε πακέτο. Γεια σου, ρε Άτσο. Κώστα, υπήρχε και άρωμα. Κώστα, μπράβα. Ήταν κολόνια. Ήλε, φίλε, τι γίνεται έτσι. Παντού Κωστάδε. Γιατί το Λακόστ, τι δεν είναι δικό μα. Γιατί δεν έκανε Λαχρίστ. Ε? Λασοτήρ, Λαμπάμπ. Ε, Κώστα Ρίκα. Πω, Ρίκα Βαγιάννη έχει μπει εκεί πέρα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Η Μάρο είμαι. Γεια σου ρε Μάρο, έτσι μια γλυκιά φωνή γυναικεία. Να μαλακώσουμε λίγο. Πήρα γιατί... και εγώ να εκφράσω δυστυχώς τη στεναχώρια μας για αυτό που έγινε χθες με τον κύριο Τσίπρα που ανέβηκε πάνω στο βήμα και τόσο άνετα και είπε ότι έγινε συμφωνία και ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία. Ποιος θα πει ποτέ Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία και Μακεδονία θα λέγεται και θα σβήσει, όχι θα σβήσει συγγνώμη, θα δημιουργηθεί θέμα ούτως ή άλλως. Αλλά δεν έχουν πιάσει καθόλου υπόψη τους όλον αυτόν τον κόσμο που βγήκε στα συλλαλητήρια και δήλωσε ότι η Ελλάδα, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τι να πεις. Δεν ακούστηκε. Καθόλου, αδιαφόρησαν. Αυτό που θέλανε, βέβαια εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Πώς γίνεται ένα μικρό κρατήδιο όπως είναι αυτή, να το πω έτσι. Και έχουν τόσο εύνοια από όλους, από Αμερική, από παντού. Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις ότι... Παντού, ναι. Και εμείς παντού σκύβουμε το κεφάλι παντού, και τίποτα παντού, άλλο. Παντού. Οι Έλληνες, σκύβουμε το κεφάλι παντού. Είναι λυπηρό πάρα πολύ, τέλος πάντων. Παντού. Ενδιαφέρε πάρα πολύ τις άλλες δυνάμεις, γιατί αλίμονο αν πιστέψουμε ότι είναι μόνο το αυτό το κρατήδιο. Με την μηδαμινή ιστορία και σηκώνει ανάστημα, έτσι. Εδώ υπάρχουν άλλα συμφέροντα, πιέσεις προς τη δική μας την πλευρά από γίγαντες οικονομικούς, έτσι, εθνικούς, πολιτικούς, καταλαβαίνετε τώρα. Ότι πρέπει εκεί να έχουμε ελεγχόμενο ένα μικρό κρατήδιο, είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή, να έχουμε εκεί πέρα το παράρτημά μας. Έτσι ακριβώς, έτσι είναι. Ακριβώς. Κρίμα, κρίμα. Τέλος πάντων, έτσι. Δόθηκε και αυτό, τελείωσε. Δεν είναι υπολόγισαν και δεν λογάριασαν κανέναν. Από εκεί και πέρα προχωράμε όπως πάντα, τελικά με σκυμμένο το κεφάλι. Αυτά είχα να πω. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Οι κληρώσεις σήμερα δεν γίνονται και με μηνύματα? Όχι. Σήμερα θα κάνουμε μόνο αντίστροφη μέτρηση. Κρίμα και τόσο ωραία δώρα. Θα τα ξαναδώσουμε, θα ξαναδώσουμε. Εντάξει. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να πω κάτι. Όλοι όσοι κερδίσατε φανέλες ανόβερο ή Λάρνακας, από αύριο μετά τις 10 έρχεστε να παραλάβετε. Ξαναλέω, τις φανέλες ανόβερο που λέει μπροστά κλαπ ανόβερο, πίσω έχει ένα δικέφαλο ετό, καταπληκτικές μαύρες υπέροχες. Πήγα εχθές στην Αγγελική, πήρα τις φανέλες Λάρνακας, παραλαμβάνω σήμερα και τις φανέλες ανόβερο. Από αύριο όσοι έχετε κερδίσει φανέλα ή βερμούδα ανόβερο, έτσι είναι 4 και 2, 6 ονόματα. Όσοι έχετε κερδίσει φανέλα Λάρνακας επίσης, έρχεστε από τα στούντιο του Λίμπερο ή του Λίμπερου, αν το πάμε στη γενική, να παραλάβετε Λέοντο Σοφού 18. Είτε είμαι εγώ εδώ, είτε δεν είμαι, γιατί θα αφήσω στη γλυκιά μας Μαριλίζ τις φανέλες με τα ονόματά σας και με την ταυτότητά σας για να παραλάβετε αυτά τα υπέροχα δώρα. Ευχαριστούμε και τα παιδιά από το Μόντρεαλ που μας έστειλαν τις φανέλες, και τα παιδιά από τη Λάρνακα που μας έστειλαν τις φανέλες, και τα παιδιά από το Ανόβερο που μας έστειλαν τις φανέλες και τις βερμούδες. Δίνετε μεγάλη χαρά στους ακροατές μας. Με μεγάλη χαρά υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος που ενώνει εσάς που είστε στη Στοκχόλμη, στη Μελβούρνη, τα παιδιά από τη Νέα Υόρκη που είχαν στείλει στο παρελθόν. Δηλαδή, μας δίνεται μεγάλη χαρά που σας νιώθουμε δίπλα σας, που είστε εδώ, που σε όποιο σταθμό και αν είμαστε ακολουθείτε. Πολύ συγκινητικό. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο.
Μου λένε καλά, εγώ που και να πας, εγώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ τιμητικό άλλος να επιλέγει άνθρωπο και όχι σταθμό. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Εγώ δεν μιλάω σχεδόν ποτέ για νούμερα και τέτοια πράγματα. Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Είναι καύσιμο στο ρεζερβουάρ της ψυχής για να μπορείς να συνεχίζεις. Διότι αν τα λες και δεν υπάρχει, τα λες μόνο για τον εαυτό σου, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και τα παιδιά στο εξωτερικό είναι τόσο δίπλα όσο δεν λέγεται. Να πω επίσης ότι εκεί τόσο Σεπτέμβριο, 22-23, αν θυμάμαι καλά, θα είμαι στο Ανόβερο να παρουσιάσουμε τη γιορτή για τα 15 χρόνια. Το τι ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, εντάξει, το τι ετοιμάζεται δεν μπορώ να σας το περιγράψω. 22 Σεπτεμβρίου θα γίνει σε μια αίθουσα από 1.000-1.500-2.000 άτομα. Με ανθρώπους από κάθε άκρη της Γερμανίας, από κάθε άκρη της Ευρώπης, θα φύγουν και από εδώ πολύ σημαντικά πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ με τη δική τους ιστορία για να παρευρεθούν. Θα κάνουμε μια γιορτή υπέροχη. Με μεγάλη χαρά αποδέχεται την πρόταση να πάω φυσικά αθυλοκερδός να παρουσιάσω την εκδήλωση. Εξάλλου είναι αδερφός μου ο Χρήστος που όλο το έχει πάρει πάνω του, ο πρόεδρος εκεί στον σύνδεσμο. Θα ανταμώσουμε με τα ζουμουσάκια που βρίσκονται παντού στη Γερμανία, με την Ανά, με τον Γιάννη, με τον Κωνσταντίνο, τα παιδιά που θα έρθουν από την Στοκχόλμη, τα παιδιά που θα έρθουν από το Ανόβερο, από την Ιρεμβέργη, από τη Φραγκφούρτη, από παντού, από παντού, από κάθε άκρη, από κάθε άκρη. Ζουμουσού, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αυτά είναι ζουμουσού. Να πούμε ότι σήμερα δεν κάνουμε τις κληρώσεις με τον γνωστό τρόπο, για να κάνουμε λίγο παιχνίδι, για να φύγει λίγο το μυαλό από την τζαντίλα και τη στενοχώρια και την οργή. Κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Στο τέλος θα δώσουμε κυβότιο κρασιά αμπελόης. Ένα είναι αυτό. Θα δώσουμε τραπέζι στη Λαδόκολα. Θα δώσουμε παγωτά, 1 κιλό παγωτό. Μάλλον 2 κιλά παγωτό θα πάρει ένας από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης. Θα δώσουμε... Τι θα δώσουμε από Παμπουκίδη, θα πάρω τώρα τηλέφωνο στο διάλειμμα να σας πω. Σίγουρα ένα ηχείο Bluetooth Sony. Στάνταρ, κάτι από Sony. Θα δώσουμε γυαλί από τα οπτικά Μανολόπλος. 1, 2, 3, 4, 5 δώρα. Θα πάρω τώρα να σας πω στο διάλειμμα. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Sony τηλεοράσεις. Πλησιάζει το Μουντιάλ. Αύριο θα πούμε για το Μουντιάλ. Ξαναλέω, θα τραγουδήσει λέει μία κοπέλα στην έναρξη. Αύριο που είναι η έναρξη των εκδηλώσεων το Μουντιάλ. Τα μάτς αρχίζουν πότε? Αύριο, κανονικά. Αύριο. Θα τραγουδήσει μία λέει που τη λένε Άιντα Γαρουφάλια. Αυτή δεν είναι Άιντα Παογάρα, καταρχήν δεν είναι Πάοκ. Και τη λένε Γαρουφαλιά. Δικιά μας δηλαδή. Δικιά μας κανονικά. Θα μιλήσουμε και για Μουντιάλ, γιατί και εκεί. Εγώ αναπρογνωστικά και θα το κάνω. Την προηγούμενη φορά στο Euro σας είπα, παίξε μια Πορτογαλία. Όσοι με άκουσαν πήγαν τα μιάρα. Γιατί όταν το είπα είχε καμιά 10-12 απόδοση. Πολύ νωρίς. Πληρώθηκε κοσμάκ. Δεν είμαι η δίμονα στο στοίχημα, εννοείται. Ότι δεν είμαι. Αλλά μια Αργεντινή, ένα προαίσθημα που έχω την κουφάλα την Αργεντινή. Ένα προαίσθημα. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή είναι η τελευταία ευκαιρία του Μέση να πάρει παγκόσμιο, το άλλο δεν υπάρχει. Επειδή δεν υπάρχει Ολλανδία και Ιταλία που είναι παραδοσιακές δυνάμεις, Ιταλία τσίκι τσίκι. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Η Βραζιλία είναι το φαβορή, εννοείται. Η Γερμανία είναι το φαβορή. Αυτό θα το πούνε όλοι, οκ. Okay. Όταν έπαιξα Euro Πορτογαλία μου λέγανε καλά, είσαι σοβαρός. Υπάρχει Γαλλία, υπάρχει Ιταλία, υπάρχει Γερμανία, υπάρχει Ισπανία και εσύ παίζεις Πορτογαλία. Πορτογαλία ήθελα. Το μεγάλο καφέ δερμάτινο. Γεια σας. Τσίκι τσίκι το πήρε και ούτε πήρε χαμπάρι κανένας. Πώς το πήρε, ούτε πήρε χαμπάρι. Τώρα έχω ένα προαίσθημα για την Αργεντινή. Δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα θα βρεθούν εκπλήξεις ομάδες. Μπορεί η Κολομβία, ας πούμε. Κολομβία, αμέσως άμα σου πω Κολομβία, πού είναι το μυαλό σου, ρε φίλε. Τι γυναίκες είναι αυτές. Δηλαδή αυτό το πίσω σύστημα, το νερό εκεί έχει κάτι. Πώς βγαίνουν αυτές. Δηλαδή βλέπεις ότι οι λέξεις προδίδουν την πραγματικότητα, φίλε. Είναι ηχομιμητική. Κολομβία το γράψει με ωμέγα. Όπως έλεγα, ηχομιμητικές λέξεις. Λέει. Αυτή η οποία λέξη έχει πάρει το όνομά της από την πραγματικότητα. Λέει παφλασμός των κυμάτων. Έρχεται. Παφ, παφ, χτυπούσε το κύμα. Παφλασμός. Δηλαδή, ο άλλος λέει μπάφιασα. Από πού βγαίνει το μπάφιασα, φίλε. Τι γίνεται. Κάτι υπάρχει εκεί, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε!
Γι' αυτό γουστάρω τους χορηγούς μου. Γι' αυτό τους αγαπώ. Τηλέφωνο Παπουκίδης. Μακή, έλα Κωστή μου. Μακή, κάνουμε ένα παιχνίδι σήμερα με μια δύστροφη μέτρηση. Έχεις να δώσουμε κανένα δώρο? Όχι τίποτα στεναχωρημένο. Στεναχωρημένα τώρα λέμε τα ηχεία έτσι που είναι 60 και 70 ευρώ. Λέω ούτε PlayStation κονσόλα, λέω PlayStation 4 που θα δώσουμε, λέω πριν πάω άδεια. Λέει, δώσε μια φωτογραφική μηχανή Sony, έτσι απλά. Τέλεια, σας αγαπώ. Λέει, γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ? Χαίρομαι ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο είναι να δίνεις. Άρα παίζουμε αντίστροφη μέτρηση. Στο τέλος θα υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5 δώρα. Μια φωτογραφική Sony από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης. Ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Λοιπόν, ένα τραπέζι στη Λαδόκολα. 2 κιλά παγωτό από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης που είναι χορηγός δεύτερης ώρας. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Και ένα γυαλί υπέροχο ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Πεντάδα! Ωραίο φίλε το μπουκετάκι! Ωραίο φίλε, πολύ γουστάρο! Μην ξεχάσω! Χορηγή δεύτερης ώρας Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις 705-750. Φυσικά δεν ξεχνάτε Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτσίδης. Εκεί θα πάτε για τέντα πουθενά αλλού, 4-30-0-11-35 χρόνια εμπειρία. Επίσης, Νικολαίδης, όπως είπα, από το ζαχαροπλαστείο στην Καραολού και Δημητρίου, παγωτάρες παιδιά, παγωτάρες με γνήσια υλικά, γάλα ημέρας. Και βέβαια ταυτότητα υγείας ζωής. 655-655 με 65 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνείτε στο 2310-655-655. Δείτε τι αβάντες έχετε. Και όχι όπου όπου, στη Γιουρομέντικα. Και από σήμερα καλωσορίζουμε το visualstore.gr. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών, ηχοθερμομονωτικών υλικών αυτοκινήτου και σκαφών, συστήματα ήχου, σπιτιών, party speakers, έξυπνα gadget, αδιάβροχα bluetooth της εταιρείας Mac Audio με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για ένα καλοκαίρι γεμάτο με όμορφες μουσικές. Το visualstore.gr διαθέτει επίσης εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα για την επαγγελματική τοποθέτηση αλλά και παραλαβή όλων των προϊόντων Car Audio. Εκεί μπείτε και θα δείτε. Μπείτε και θα δείτε και θα καλάβετε στο visualstore.gr. Γεια σου Παύλε μου. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Παίζετε αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε. Οκ, okay, τι να κάνουμε δηλαδή. Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο δώσαν το όνομα Βόρεια Μακεδονία? Γιατί θα κάνουμε προσάρτηση μετά να τους πάρουμε κι αυτούς. Όχι Κωστή, θα σου πω. Είναι ο πιο γελίος λόγος. Γιατί σοβαρά δεν μπορεί να το πάρεις. Μόνο και μόνο για να χωρέσει όλο αυτό το πρωτάθλημα που λέμε τις 20 ομάδες. Μόνο για αυτόν τον λόγο θα μπορούσε να το κάνει. Τόσο γελίος λόγος θα μπορούσε να υπάρχει. Γιατί για σοβαρά δεν μπορούν να μιλήσουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Μου είπε κι άλλος ένας Παοξάκη, με πολύ πικρόχολο χιούμορ βέβαια. Φίλε, ως Βοράς δεν θα μας άφηνε να πάρουμε, λέει, πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνουμε Νότος. Έτσι, αυτό είναι που λέμε το σαρκαστικό, το black humor. Πλέον δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Από εχθές σκέφτομαι να βρω τι μπορεί να έχουν σε αυτή τη θέση που οι άλλοι έχουν μυαλό. Δεν έχω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα παίξουμε? Άμα θες να παίξουμε, θα παίξουμε. Δεν μου λες, ήθελα να σου πω τις πήρες τις φώτες που σου έστειλε χθες. Όχι, δεν ασχολήθηκα, φίλε, καθόλου χθες. Είχα βαθύ babysitting, διπλό. Βαθύ κιόλας. Βαθύ και τους δύο. Κυνήγι. Και εγώ είχα και τα δύο Κωστή. Κυνήγι, φίλε, κυνήγι. Και τα δύο. Πάμε να παίξουμε. Και με τα δύο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Ένα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή. Παίζετε. Στο τέλος θα βάλω εσάς που κερδίσατε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω κανέναν. Έτσι δεν είναι? Θα μου τα λες όμως ένα-ένα, εντάξει. Ωα, ναι, σιγά μην έρθω να σε συνταγήσω και ψάρι στο στόμα. Πού να το θυμάμαι όλα. Πάμε. Μα εκεί είναι το θέμα. Αν είναι κάθε φορά να λέω πάμε. Έλα παίχτη. Πάμε και ξένο παίχτη, δωροπουλάκι μου. Έλα, θα δεν νυχτώσουμε. Έτοιμος. Θέλω όλα αυτά που σου είπα από σίγμα. Έφυγες. Από σίγμα. Κοφτή δεν μου είχε τίποτα, φίλε. Σιγά μη σου έρθει.
Πάρε ένα γκόγκο. Τίποτα, τίποτα, δεν μου έρχεται, δεν μου έρχεται, δεν. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ. δεν ήμουν έτοιμος να πω την αλήθεια. Ούτε εγώ ήμουν έτοιμος. Όχι, όχι, όχι. Φιλιά, γεια σου Τσουκνίδα. Γεια σου Τσουκνίδα με τα DVD σου. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν θέλω να σας πιάνει. Και πρόσεχε, δεν είπα από ψη, έτσι, ή από ωμέγα. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Καλά στο σεραίο. Βλέπω στο βλέμμα σου, στα μάτια σου. Εδώ που σε κοιτάω, κατάβατσα εγώ, κοιτάω το πρόσεξε. Το άκουσες. Ναι, ναι. Του τούλησες το μικρόφωνο, σε κοιτάω, κατάβατσα λοιπόν. Βλέπω ένα πείσμα, βλέπω μια αποφασιστικότητα. Βάλε να παίξουμε, βάλε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε σήμερα. Ωραία. Θέλω. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή ηθοποιό. Από ΤΑΦ, έφυγες. Τρίπολη. Ναι. Αστέρα, σήμερα θα το δώσω. Τριποτσέρες, ναι. Χαίρε φίλε. Τερλέγκας. Τερλέγκας, ναι. Μεγάλος προπονητής. Ναι. Τραγουδιστή. Ναι. Τραγουδιστή, είπαμε Τερλέγκα. Ναι, ναι. Ξένο παίκτη. Ναι. Μάρκο, 1982. Τριποτσέρες είναι Έλληνας παίκτης. Ξένο θέλουμε. Ναι. Μάρκο, Ιταλός. Ταρντέλι, μπράβο. Ελληνική ομάδα είπες, ξένη ομάδα από ΤΑΦ, πάμε Ιταλική! Τωρίνο! Μπράβο, 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 είσαι εντάξει! Είσαι μέσα! Είσαι μέσα! Είσαι για μέσα! Τους άλλους, για τους άλλους φίλοι, με μια λέξη προδοσία, δηλαδή δεν βρίσκει λόγια, πρέπει να πάρουν την απάντηση τους εκλογές, τίποτα άλλο φίλοι. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ντροπή. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Στέλιος, πες μου λίγο επίθετο, σήμερα χρειάζομαι και επίθετα. Σκέτο Στελάρα, στένενα. Στέλιος Σέρες. Θα σε πάρω πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 283. Τέλεια. Έγινε Στέλιο, έφυγες. Έφυγες. Άντε παίζουμε σήμερα για δωράκλες. Φωτογραφική μηχανή, κρασιά, τραπέζι, παγωτό και γυαλιά. Χαμός φίλε. Χαμός φίλε, ρημαγδός. Είναι πολύ ωραίος φίλε ο Παπουκίτης. Δώσε μια φωτογραφική μηχανή Sony. Τι ωραίο, τι ωραίο να σκυμπάρεις φίλε. Τι ωραίος ο άνθρωπος. Τι δώρα έχει δώσει ο άνθρωπος. Φίλε, έριξα και τη σπόντα για το PlayStation 4, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω, δεν θέλω τώρα την κονσόλα μετά. Αλλά να πούμε για τον Sony, τι να πούμε για τον Sony. Και τηλεοράς δώσαμε και τα πάντα όλα και τάμπλετ και αυτά. Και τηλέφωνα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Καλή εντύπωση στον κόσμο. Όνειρα και υπομονή, τα στραβά μάτια. Υπάρχει, λέει, τι κάνεις. Κάνω, λέει, το μαλαμπίμπι με επιτυχία. Και θα πάρω παράταση, λέει. Θα μπει και λωρίδα πάνω από την αφίσα που λέει άλλες 10 παραστάσεις. Ωραίος. Για πες, είσαι ο να τα εκατοστήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή μου λες το στον άλλο να ζήσω μόνο 53 ακόμα. Μόνο. Έτσι δεν είναι. Εκατοστήσεις. Με πλονγιώτα. Εκατοστήσεις. Αυτός μήνα, είσαι που έστειλες το μήνυμα χθες. Φίλε, θα έρθεις, θα έρθεις να σε στείλω στη Λαδόκολα, έτσι. Ισχύει αυτό που είπα. Έχω κερδίσει. Έχεις κερδίσει. Και τι, άμα ξαναφάς, δηλαδή τη μία φορά που έφαγες, δεν ξαναφάς ποτέ. Α, εντάξει. Τι πάει να πει. Okay, no, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Θα παίξουμε. Απλά, ναι. Πες μου λίγο όνομα, κάτι... το όνομά σου. Γιάννης Πασχαλίδης. Γιάννης, ωραία. Γιάννη, θες να πεις κάτι, πες το πριν παίξουμε. Λοιπόν, για τον προηγούμενο που είπε να μην τους ψηφίσουμε. Ναι. Στις εκλογές τους μαυρίσουμε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν πρόκειται να σου αυτό. Δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Ούτε το έχω κάνει ποτέ. Το ποιον θα ψηφίσει ο καθένας. Όχι. Το τι θα ψηφίσει. Να μην... ναι, ναι. Που είπε να τους μαυρίσουμε, θα πάρουν την απάντηση. Δεν πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, μέχρι τότε. Θα έχει συλλαλητήριο ως πρέσπες, σίγουρα. Ξέρω. Έτσι. Εγώ είμαι 19 χρόνια πίσω από το μικρόφωνο. Ποτέ δεν είπα ψηφίστε αυτό, μην ψηφίσετε εκείνο. Όχι, που, όχι. Για να τα λέμε όλα. Δεν είναι μόνο λάθος των τωρινών. Αυτοί απλά εδώ βάλανε τα φόπλακα, έτσι. Όλοι, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι πολύ πίσω. Έχουν γίνει εγκλήματα κατά συρροή για πολλά χρόνια. Άφησαν επόμενο αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και το Πουγουδουμού, ακόμα και αυτό το Φύρουμ ήταν έγκλημα. Στην ουσία ήταν ένας προθάλαμος, μια προεκχώρηση της ιστορίας και των όμως. Δεν είναι τίποτα να πει. Δηλαδή, και έχουν και δίκιο να λένε. Καλά, καθίστε ρε παιδιά. Εσείς τόσο καιρό δεν τη λέτε έτσι. Κατάλαβες. Δεν βαριέσαι. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε, αδερφέ. Πάμε να παίξουμε. Γιάννη, είσαι έτοιμος. Θέλω να μου πεις. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό από ΠΗ. Πάμε. ΠΑΟΚ. Περούτζια. Ωραίος. Ξένος παίχτης. Ράντε. Πογμπά.
Πογκμπά, Ράντε Πογκμπά. Πολύ ωραίο. Σχεβάλε κεφαλιά ψαράκι στο ΆΚΑ. Ο Πάπριτσα τον είχα και βοηθό. Ναι, ωραία. Προπονητής. Προπονητής. Παράσχος. Παράσχος, Ναόμ. Ωραίος. Και ένα τραγουδιστή και τελειώσαμε. Γιάννης. Μάτια μπλε. Πουλόπουλος. Πολύ ωραία. Άλλα σου δίνω εγώ βοήθεια, άλλα μου έλεγες. Τι ωραίος που είσαι. Σου λέω Ράντε και μου λες Ράντε Πογκμπά. Σου λέω μάτια μπλε για να μου πεις Πάριος και μου λες Πουλόπουλος. Δηλαδή, τη γράφω τη βοηθειά σου. Γράψτε να και δώστε να... Λοιπόν, Γιάννης Πασχαλίδης. Ναι. Μπαίνεις και εσύ. Φιλιά, πάμε παρακάτω, όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Δεν πιστεύω να είστε μόνο πέντε για να έχουμε πέντε δώρα. Άντε, φορτώστε, πάμε, καλημέρα. Ναι. Μια και υπάρχει στασιμότητα στα μεταγραφικά. Μια και για το άλλο θέμα δεν θέλω πραγματικά, θα στεναχωρηθώ να μιλήσω περισσότερο. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μας ακούτε? Ναι, με ακούτε? Δεν ακούγομαι. Βεβαίως, Γιώργο, δυνατά και καθαρά, καμπανίσια. Καμπανιακός, ευσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ας πούμε. Τι φωνάζουμε, ρε παιδί, από τη στιγμή που κάθε βράδυ το καζίνο των Σκοπίων είναι γεμάτα από Έλληνες. Επιχειρηματίες που έχουν ανοίξει τις δουλειές τους και αφήνουν και το χρήμα εκεί πέρα και φορολογούνται εκεί, που παρακολουθούν ορισμένοι Ελληνάρες, Τούρκοι και τα Σύρια. Τι περιμένουμε? Θέλει ένα μεγάλο σαμποτάζ. Αποχή από τα καζίνα τους, αποχή από τις τηλεοράσεις να μην βλέπετε αυτά τα τουρκικά τα Σύρια. Μην παίρνετε τουρκικά προϊόντα, σαν σούπερ μάρκετ που λένε λεμόνια και ορισμένα φρούτα. Είναι που δεν έχουμε εμείς εδώ. Λεμόνια δεν έχουμε εδώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, θέλει σαμποτάζ. Ο Έλληνας είναι μια ζωή καλοπερασάγια. Μας ενδιαφέρει πώς θα περάσουμε καλά. Τέλος πάντων. Άσχετα τα λέω, όλοι τα κάνουμε. Πάνε στα καζίνα, πάνε και παίρνουν τουρκικά προϊόντα, πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλει τίποτε σε αυτούς. Τέρμα. Σε λίγο οι Αλβανοί θα μας ζητάνε και την Ήπειρο. Θα κατέβουν και θα διεκδικούν και εμείς θα καθόμαστε σαν βλάκες. Όλοι οι πολιτικοί μας είναι προδότες. Όλοι. Όσοι μπήκαν μέσα και οι 300 στη Βουλή ήταν προδότες. Και τώρα δεν έχει το ανέχομαι. Ή είσαι με αυτό ή είσαι εναντίον του. Δηλαδή εγώ ναι, δεν το ψηφίζω, αλλά δεν ρίχνω την κυβέρνηση. Και δεν, ναι, αλλά ναι, στην αρχή μας είπαν ότι εμείς θέλουμε, αλλά μετά εμείς μόνο δεν θέλουμε. Τέλος πάντων. Θλίψη. Πες ένα γράμμα να παίξουμε και βάσουμε. Είσαι έτοιμος? Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, ένας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής. Σιγά σιγά που τα λες. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής, ηθοποιός, από εύκολα, ωμέγα. Θα σου βάλω εύκολο. Εύκολο. Από ωμέγα. Από αλφα, πάμε. Αφεντουλίδης, Άρσεναλ. Αριστοτέλης. Δεν μπορώ τώρα να το πω, δεν μπορώ. Ο Αριστοτέλης είναι τι, τραγουδιστής ή προπονητής? Πάμε, έλα, πάμε, ρε. Προχώρα. Τι άλλο που είπαμε? Ξένος παίχτης, Οσβάλντο, Αργεντινός. Αβελίνο. Οσβάλντο Αβελίνο. Ναι, δεν είναι. Τι άλλο έμεινε? Αναστασιάδης, Αθανασιάδης. Το σώζεις το 90. Το σώζεις, θα σε βάλω, το σώζεις το 90, το σώζεις, τέλος πάντων. Θα είμαι επιοικής. Ο Αριστοτέλης τι, Αριστοτέλης τι? Ορίστε. Ο Αριστοτέλης, μεγάλος παίκτης, έτσι. Ναι, ναι. Έχει και δική του πλατεία. Έλα. Αϊντχόβεν. Α, το... Εντάξει, λέει. Πες μέχρι. Λοιπόν, σέβαλα. Σέβαλα. Έγινε φαλικά. Να γεια σου, καλά. Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο Στρούλο. Σέβαλα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Σήμερα κάνουμε άλλο στυλ. Φωτογραφική μηχανή Sony από την Electronet. Κρασιά Αμπελόης, ένα κυβότιο. Τραπέζι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Παγωτό 2 κιλά από τα ορτοζωχοπλαστείο Νικολαίδης και 5, το πέμπτο δώρο γυαλί υπέροχο ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλος. Χορηγός υπέροχα πράγματα βρίσκεται εκεί στην Παναγίτη Σαλδάρη 22 στη Νεάπολη. Γεια σας! Καλημέρα. Θα παίξουμε? Εννοείται ότι θα παίξουμε. Πάρα αλλά πρώτα, να πω κάτι για το χθεσινό. Το τσιβί. Αυτό ήταν προσχεδιασμένο εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Το πήραν το όνομα. Με τον ΑΒ τρόπο το πήρανε. Η Ελλάδα δυστυχώς στην πολιτική της αποδείχθηκε για άλλη μια φορά... Νάνη, μικρή και προδότες. Να μην πω τίποτα χειρότερο πρωί-πρωί.
Τελείωσε η υπόθεση. Γι' αυτό σήμερα επέλεξα να κάνουμε αυτό. Γιατί θα μπορούσα 2 ώρες να μιλάω γι' αυτό. Θα σας αλύσουν σήμερα όλη μέρα τα κανάλια. Αυτό ήταν μεγάλο πούλημα. Αυτό ήταν μεγάλο πούλημα. Αλλά δυστυχώς, επειδή εμείς όλοι οι Έλληνες, μεταξύ και μου, δεν βγάζω τον εαυτό, είμαστε πρόβατα. Στις επόμενες εκλογές πάλι τους ίδιους θα ψηφίσουμε. Μας ρίχνουν τόσες φαλιάρες τόσα χρόνια, εμείς δεν χαμπαριάζουμε. Όλοι είμαστε του καναπέ. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς, σαν λαός, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, άντε για να παίξουμε ένα παιχνιδάκι τώρα να γουστάρουμε λίγο. Πάμε. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή ηθοποιό. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Από Κάπα. Έφυγες. Καλαμάτα. Ναι. Κωνσταντινίδης. Ναι. Ξένη ομάδα. Ξένη ομάδα. Κάλιαρη. Κάλιαρη. Ωραίος. Ξένος παίχτης. Ξένος παίχτης. Μαραντόνα και Κόντε. Μπράβο. Κόντε. Προπονητής. Κολομπούρδας. Κολομπούρδας. Μπράβο. Και τραγουδιστή ηθοποιό. Από Κάπα. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου. Ωραίος ρε φίλε. Είσαι πολύ δυνατός και μέσα στον χρόνο. Πες μου, να σε σημειώσω. Βαγγέλης. Ναι. Τριανταφυλλίδης. Έγινε. Έκλεισες. Δεν χρειάζεται. Τώρα αφού μου λες επίθετο, στο τέλος θα ανακοίνωσω τα ονόματα και μετά θα πάρετε στη γραμματεία για τα περαιτέρω. Γεια σου Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεν έθελω τυφλούμε. Σήμερα εσύ και εμένα κάνουμε αυτό, να ξέρετε. Γιατί θα ξεφεύγαμε. Αν λέγαμε αυτά που θέλουμε, τα είπα στην αρχή, στο μισάωρο. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Σήμερα τα κανάλια θα δείτε εντωμεταξύ ο καθένας από πού έχει συμφέροντα, πώς θα το παρουσιάσει δηλαδή. Γιατί κάποιοι το παρουσιάζουν και σαν επιτυχία, λέει μεγάλη επιτυχία. Παιδιά, παιδιά μην χαίρεστε τόσο πολύ, να χαρούμε μαζί λίγο. Ένα-ένα. Μην μας σώζετε όλοι τόσο πολύ. Σιγά, παιδιά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Ωραία, θα παίξουμε. Είσαι ο Κάρλος. Κάρλος το τσακάλι, Κάρλος Αλμπέρτο. Ακριβώς. Σου έχω βγάλει και πάνω στο Facebook μια ανακοίνωση σήμερα. Πολύ ωραίος είσαι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι. Okay. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή ηθοποιό. Από Β. Πάμε. Okay. Μακεδονία. Ναι. Μακεδονία. Ναι. Μακεδονία. Ναι. Μακεδονία. Ναι. Ποιος ο λόγος να ασχοληθούμε με κάτι άλλο σήμερα εκτός από αυτό? Τι είναι πιο σημαντικό? Πάμε. Ναι. Μακεδονία. Σ' ακούω. Μακεδονία και μόνο. Τέλεια. Έγινε αδερφέ. Όχι, μην με κλείνεις Κωστή. Τι με σε κλείνω? Τα είπα στην αρχή και εξήγησα κιόλας. Άκουσε με. Δεν θα προσέξω μαζί σου. Πάω και μαζί και δύο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Αν θέλεις να συγχωρηθείς σε μία, εγώ θέλω να συγχωρηθείς 10. Πρέπει να το βιώσουμε. Δεν με άκουσε από την αρχή. Σε ακούω προσεκτικά κάθε μέρα. Ναι. Δεν με άκουσε από την αρχή, τι είπα. Δεν είναι ώρα για παιχνίδια. Ναι. Δεν με άκουσε από την αρχή γιατί το κάνουμε αυτό σήμερα. Δεν τι να κάνουμε δηλαδή, τι θες να κάνουμε, πες μου. Να σηκώσουμε το κεφάλι. Εντάξει. Οκ. Συγγνώμη, στεναχώρησα. Καθόλου δεν με στεναχώρησε, όπως νιώθεις εσύ, νιώθω και εγώ αδερφέ. Να συγχωρηθούμε σήμερα. Άστο, τώρα είναι αργά, αδερφέ. Τώρα. Δεν είναι, ποτέ, καλά, δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Αργά είναι για τους τυπαθείς μόνο. Έγινε, αδερφέ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καταλάβετε γιατί το κάνουμε ειδικά σήμερα αυτό. Είπαμε, φάγαμε όλο το μισάρο και δεν σε εμποδίζω κιόλας να πείτε αυτό που θέλετε. Έτσι μπορεί και να μην παίξετε κιόλας άμα θέλετε. Πάμε μια γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Κωστή μου. Τι γίνεται? Καλά, διεκδίκηση χωρίς απώλειες, φίλε, δεν γίνεται. Άστε τώρα, στα λόγια κουράστηκα. Σταματήστε 2 μήνες να πηγαίνετε να βάζετε βενζίνη στα Σκόπια, να κάνετε τα δόντια σας και να ψωνίζετε από εκεί και θα σου πω εγώ πώς θα ονομαστούν από μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί. Όταν εσύ πας και τους δίνεις, όταν υπάρχει εφημερίδα που δεν ντρέπονται και έχουν σήμερα πρωτοσέλιδο ξεπουλήθηκε η Μακεδονία κτλ. Και συγκρότημα που ξέρουμε ότι διαφημίζει 700 ώρες την ημέρα όλα τα καζίνο και όλα τα συγκροτήματα εκεί και άμα τους πεις μα δεν μπορούμε να αρνηθούμε διαφήμιση. Σοπάτε μου, ωραία, που δεν μπορείς να αρνηθείς διαφήμιση. Μια χαρά, φίλε. Εγώ το έκανα, φίλε, στο ταπεινό σαϊτάκι μου. Α, σε Κωστή, τώρα τους ξέρουμε να πούμε. Δεν έβαλα. Είναι αυτό τα παραδείγματα που είπες ήταν 100% πετυχημένα. Είμαστε όλοι αγωνιστές, όχι όλοι, μάλλον γιατί είναι η γενικότητα, γενικά είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ναι. Πολλοί από εμάς έχουμε την τάση να κάνουμε αγώνες μόνο όταν δεν θίγεται η τσέπη μας και τα συμφέροντά μας. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν έχεις και απώλειες, δηλαδή επειδή ανέβασα και ένα post έτσι χιουμοριστικό
στη σελίδα και μου έγραψε ένας από κάτω, σήμερα ξεπουλήθηκε η Μακεδονία και εσύ ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Εσείς τι ράζει, δηλαδή τι προτιμάτε, ας πούμε, να ανεβάζουμε όλη την ημέρα κρεμάλες και πυροβολισμούς και σκοτώσετε στην πλατεία και βγάλετε φωτιές και τα λοιπά. Καμιά πράξη θα κάνετε ή μόνο λόγια στο Facebook και τα λοιπά. Πράξεις με αποτέλεσμα, όχι με απειλές και τέτοια. Είναι, ζούμε σε μια εποχή που η μεγαλύτερη ζημιά και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πλήγμα που μπορείς να κάνεις στον οποιοδήποτε, γιατί δυστυχώς ο Θεός όλων είναι τα χρήματα, είναι να τον πληγώσεις οικονομικά. Αλλά θα πληγωθείς αυτό και εσύ. Αυτό πονάει, φίλε. Αυτό πονάει μόνο. Και θα πληγωθείς και εσύ. Αυτό πονάει. Πρέπει να επιλέξεις, να μην κοιτάς μόνο την πάρτη σου και μετά όλοι μαζί, παιδιά, να κάνουμε αγώνα. Εδώ μιλάμε με έναν τύπο ο οποίος είναι. Δηλαδή δεν έχετε αντιληφθεί ότι αύριο περνάει το 5ο μνημόνιο. Ότι σε περιοχές, τις πιο φτωχικές περιοχές της Ελλάδος, ο τύπος που έλεγε ότι θα κόψει το έμφυα, τον αυξάνει. Δηλαδή, ας πούμε, η Μενεμένη, το Κορδελιό, η Αμπελόκηπη... Ξαφνικά γίναμε, φίλε, γίναμε κολονάκι, έτσι. Ναι, ναι, θα αυξηθούν όλες οι αντικειμενικές αξίες και θα πληρώνουν παραπάνω έμφυα που θα κοπούν οι συντάξεις από το 19, θα γίνει σφαγή του δράμαλι με το αφορολόγητο στις 5.000. Έτσι είναι. Δηλαδή, για να αντιλαμβανόμαστε και τι γίνεται γύρω μας, έτσι. Τι θα κάνουμε, πρέπει να ξεγελάσουμε και λίγο και θα παίξουμε και θα κάνουμε και το χαβάλι. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, όλη την ημέρα θα ουρλιάζουμε. Όχι, αυτό είναι. Όχι, τα είπα στο πρώτο μισάωρο. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Τι πρέπει πράξεις, να κάνουμε, πείτε μου. Πράξεις. Από λόγια και από ουρλιαχτά ο κόσμος βγήκε και στον δρόμο και 1.000.000 βγήκε και 500.000. Αδιαφόρησαν πλήρως για τον κόσμο. Ναι, γιατί το λαϊκό αίσθημα. Πραγματικά σαν να μην βγήκαν. Εδώ δεν το καταλάβατε τότε που προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το νούμερο. Τους μετρήσανε και είπαν το 1/5 από τον κόσμο που ήταν. Δηλαδή, μα εδώ η τηλεόραση που πληρώνεται από όλους τους Έλληνες τα εξαφάνισε. Φίλε, δεν έπρεπε η R3 να συνδεθεί. Το τα είχαμε πει τότε εκείνες μέρες. Τα εξαφάνισαν. Δεν περιμέναμε τώρα. Εμείς, το λέω για τον φίλο πριν που είπε δεν πρέπει να συζητάμε τίποτα άλλο. Εμείς δεν περιμέναμε σήμερα, αδερφέ. Αν παρακολουθείς και είσαι παλιός ακροατής, χρόνια τώρα μιλάμε για αυτό το θέμα. Χρόνια το αναδεικνύουμε. Χρόνια. Και πάντα βάζουμε και τον αστερίσκο. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Δεν είναι τα εθνικά θέματα μας το φόρτε. Ούτε προσπαθούμε να πούμε τι να ψηφίσετε. Ούτε υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό. Γιατί πάντα ο άλλος είναι καχύποπτος. Τα λέει επειδή είναι τάδε. Επειδή είναι Χρυσή Αυγή, επειδή είναι ξέρω εγώ ο λαός, επειδή είναι Ανέλη, επειδή είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό. Τι λέτε ρε παιδί. Ναι, ναι, γιατί είναι το σχέδιο του Διέρη και Βασίλη Βεκοστή. Βάζουμε ταμπέλες στον οποιοδήποτε δεν μας αρέσει αυτά που λέει, ούτως ώστε να περνάμε τα αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτό που κάναμε μικρή που λέγαμε θέλεις να παίξουμε. Έλα, γόρι μου. Σήμερα είναι σκεμμένη. Δεν θα προλάβουμε σήμερα με τα ονόματα, να ξέρετε. Δηλαδή θα το κάνουμε και αύριο από ό,τι φαίνεται. Γιατί εγώ δεν σας είπα μην μιλάτε γι' αυτό. Πρώτος μίλησα σήμερα και μπήκα. Και φυσικά είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα πάντα για τέτοια θέματα. Πάντως θα ξέρεις, Κωστή, ότι ο Τσίπρας από το Κουμάνοβο και πάνω είναι βαρντάρ Σκοπίων. Από εκεί και κάτω. Ναι, ναι. Θα είναι πάω και πιο κάτω από την περιοχή. Είναι παραστατικό. Ανάλογα με την περιοχή. Ναι, είναι ανάλογα που βρίσκεται. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Ελληνική Έλα, ομάδα, παιδε. Ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής από Σίγμα. Πάμε. Σίγμα, Έλληνας παίκτης, Καρτάδος. Ναι. Ξένη ομάδα, Σωσό. Ωραία. Κομωτήριο. Κομωτήριο. Ναι. Τι είπαμε, ξένος παίκτης, πόσο, Σίρερ. Σίρερ, Άλαν Σίρερ. Προπονητής. Ναι. Τραγουδιστής, Κατερίνα. Σ' αγάπαει όπως στανίσι, εγώ στα νήσι. Και πάμε και προπονητή από Σίγμα. Προπονητής Σαράφη. Σαράφης, ωραία, σαράς. Ήτανε, 10 φορές υπήρξε προπονητής του ΠΑΟΚ ο Σαράφης. Εννοείται φίλε. Αυτός και ο Μιχάλης Μπέλης ήταν rotation. Λοιπόν, σε έβαλα, Χρήστο. Έγινε Κωστή μου, καλημέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ανοιχτό το μικρόφωνο για αυτό το θέμα. Και δεν τελειώνει εδώ σήμερα. Έτσι. Αν και όλη η ζημιά έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται θα το συνεχίσουμε και αύριο γιατί είναι πολύ μεγάλα τα δώρα και έχουμε μέχρι στιγμής έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μόνο. Θα το κάνουμε και αύριο, παιδιά. Τις δύο μέρες συνολικά είναι πάρα πολλά αυτά που θα δώσουμε. Πάμε, επιστρέφουμε. Πάμε. Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε, παίζουμε. Σήμερα επειδή δεν ήταν αρκετά τα ονόματα, επειδή υπάρχει το άλλο θέμα και εννοείται ότι μονοπόλησε και στη δική μου εισαγωγή και στις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές, η πώληση όπως είπαμε το όνομα της, προδοσία τάπα στην αρχή μιλώς είναι και τα ίδια. Θα παίξουμε και αύριο αντίστροφη μέτρηση γιατί έχω μόνο 3 και 2-5 για τα 5 δώρα.
φωτογραφική Sony, κρασιά Αμπελόης, τραπέζι στη Λαδόκολα, παγωτά από, την, από το αρτοσχοπλαστείο Νικολαίδης και γυαλί από το οπτικά Μανολόπουλος. Η φωτογραφική Sony από το κατάστημα της ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έχεις 4 δώρα, γιατί τα γυαλιά θα τα δώσεις σε μένα. Α, όχι, τα γυαλιά είπε αν κέρδιζε χθες ο Γιώργος, νομίζω θα στα δίνε. Να μου χάθεις το Μάρι. Τον Πάοκ. Τον Μάρι, όχι. Λέγε Αντωνάκη μου, σε ακούω αδερφέ μου. Τι να μπορείς, φίλε. Εγώ έχω σταματήσει ασχολούμαι με πολιτικά και τέτοια, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ήταν κάτι που ήταν προδιαγραμμένο να γίνει. Και όπως δεν το κατάλαβε. Ναι. Δυστυχώς. Καμιά φορά πρέπει να βλέπεις το αμάξι που έρχεται να σε πατήσει από απέναντι. Να πεις γιατί μιλάς έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω ρε Κώστα. Δηλαδή, εδώ αλλά κι άλλα σε κάναν. Αυτό δεν θα σε κάναν. Αφού οι άλλοι έχουν τη μεγαλύτερη βάση στην Ευρώπη εκεί πέρα. Πήγε περίπτωση να μην πιέζαν για να μπουν στο ΝΑΤΟ αυτοί. Τι να πω. Δεν είναι τωρινό, το ξαναλέω. Δεν είναι μόνο για τους τωρινούς, οι οποίοι απλά βάλαν τη σφραγίδα την ταφόπλακα. Είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, Κωστή, αυτοί οι τωρινοί απλά. Πώς να σου πω, υπάκουσαν στις εντολές, υπάκουσαν, σκύψαν το κεφάλι και προσπαθούν να το πλασάρουν και για επιτυχία. Πώς είναι ένα σκύλι χτυπημένο, ας πούμε, και λένε να το δώσουμε μία, να το βγάλουμε από τη μιζέρια, ας πούμε, κάτι τέτοιο κάνανε. Okay. Σύμμαχοι, σε αυτό δεν θα μας βρουν. Και φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να πούμε αυτό το όνομα. Δηλαδή από το στόμα μου δεν πρόκειται ποτέ. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Επειδή αυτοί τα βρήκαν, εμείς πρέπει να ονομάσουμε έτσι τα Σκόπια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι βέβαια. Καλά, εντάξει, ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Έχει να περάσει από τη Βουλή. Έχει ακόμα πολλή ιστορία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Το να μην το δεχτούν επειδή δεν θα περάσει τη δική τους βολή. Το να μην γίνει τελικά. Επειδή δεν θα το δεχτούν. Ωραία, είναι επίσης ντροπή, έτσι. Όχι, είναι επίσης ντροπή. Εγώ θα δω αυτούς. Έπεσες. Ξαναπάρε Αντώνη, πέσαμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ναι. Τι κάνουμε. Έλα αδερφέ. Είσαι ο. Σερπαντίνα. Έλα ρε Σερπαντίνα. Ώσπου να βγω στον αέρα έφτασα στη Βέρεια. Αγόρι μου. Τι θα γίνει. Πήρα για να παίξουμε Κωστή. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ σοβαρά. Αλλά πραγματικά θα ακολουθήσω αυτό που είπες. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε εμείς. Γιατί είμαστε έτοιμοι για τον καναπέ μόνο. Το κάναμε και το ξανακάναμε και θα το ξανακάνουμε αδερφέ. Ειδικά όσοι ακούτε την εκπομπή καιρό ξέρετε ότι... Δεν γίνεται αλλιώς, θα μας τρελάνουν αυτοί, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς. Και δεν θα μας περιμένουν όταν θα είναι. Λοιπόν, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής, ηθοποιός, ετοιμός, από μη, όπως λέμε μαμά, μη, πάμε. Μαμά, Μπαρσελόνα, Μαλαβένης, Μάλαμας, τι άλλο, εμεινέ ελληνική ομάδα. Ξένο παίκτη είπες. Μάλγαρα. Ο Μαλαμπίπιπ, ναι, ναι. Δεν είναι. Και μάλαμα είπες. Εντάξει είσαι, εντάξει είσαι. Βάλε με σε Θανάση Σερπαντίνα 268. Θανάση Σερπαντίνας. 268. Έγινε, άστα νούμερα δεν χρειάζεται σήμερα. Θανάση Σερπαντίνας. Έγινε. Θα πάω στη δουλειά, θα προλάβω το ραντεβού. Καλή συνέχεια. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Για την αιμοδοσία μας, τα είπαμε να μην τα ξανάπούμε για αυτό που έγινε το Σάββατο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Λοιπόν, είπαμε, υπήρξε βράβευση εκεί. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε για την επόμενη που είναι 26 Αυγούστου. 20 θα γυρίσουμε από την άδεια. Στις 26 Αυγούστου θα έχουμε την επόμενη αιμοδοσία μας. Αλλά εσείς, μέσα στη χρονιά και οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπαίνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και λέτε: γεια σας, ήρθα να δώσω αίμα για την τράπεζα αίματος των αθλητηρίων. Να έχουμε αποθέματα. Χτυπάει το τηλέφωνο κάθε μέρα. Με τα τροχαία, με τις εγχειρήσεις, κάθε μέρα. Πρέπει να έχουμε απόθεμα να δώσουμε. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Είμαι η Ελένη Κωστή. Γεια σου Ελένη. Έχω μιλήσει και άλλες φορές για το Σκοπιανό. Τρογόμαστε. Επίσης συμφωνώ με αυτό που λες. Συμφωνώ. Είναι Σκοπιανό, δεν είναι Μακεδονικό. Δεν είναι Μακεδονικό. Διαφωνώ ακόμα και με αυτό, δηλαδή. Τι πάνε Μακεδονικό. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Αυτοί το έχουν το πρόβλημα. Τι πάνε να πει το Μακεδονικό. Όχι, με το Μακεδονικό κατευθείαν με την αρχή της συζήτησης
το βάζει σε μια πλατφόρμα ότι υπάρχει αμφισβήτηση για αυτό το πράγμα, δεν είναι καθόλου μακεδονικό. Είναι σκοπιανό το ζήτημα. Απλά είναι και αυτό μέσα στη γενικότερη πολιτική, κατάλαβες. Έτσι. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν δραστικές κινήσεις. Έχουμε και ένα πρόεδρο δημοκρατίας. Ας αντιδράσει. Ας παραιτηθεί. Δεν περιμένω τίποτα από αυτόν. Δεν περιμένεις, ούτε τίποτα, κι εγώ. Τίποτα. Γιατί μας έχουν κατά κόρο απογοητεύσει οι πολιτικοί μας. Είναι όλοι για να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Και η εσωτερική πολιτική των κυβερνώντων χρόνια τώρα. Και η εξωτερική μας έχει πετάξει στα βράχια σαν χώρα. Αυτό έχω να πω. Πάντως, Κωστή, θέλω να προσπαθήσω και στην αντίστροφη μέτρηση. Έλα, πάμε. Θα σου βάλω εύκολο γράμμα. Κύριε, θα μου πάρεις εύκολο. Εύκολο θα σου βάλω, εύκολο. Στις γυναίκες είμαι πάντα επικής. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θέλουμε ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή, ηθοποιό, από ποι. Πάμε. Από ποι. Ναι. Πάω Κάρα. Μπράβο. Πασχαλάκης. Ωραία. Πρίγιοβιτς. Μπράβο. Παράσχος. Ωραία. Προπονητής. Πάριος. Πάριος. Ωραία. Μπράβο. Τι άλλο θες να σου πω. Και ένα ξένο παίχτη. Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς είπες. Και ξένη ομάδα. Πες μια. Ξένη από ομάδα. Ναι. Από ποι. Περούτζια. Περούτζια, μπράβο, μια χαρά. Τέλεια. Το είχα ξαναβάλει πριν το πει, να καταλάβεις, έτσι. Πόσο εντάξει είμαι. Α, ναι. Πάντως μου βγήκε καλά. Μια χαρά. Πες είμαι μου λίγο. Χρόνο. Ελένη, είσαι μέσα στο χρόνο. Εντάξει. Είμαι στο χρόνο, ωραία. Ελένη, τι άλλο θέλεις. Ένα νούμερο, πες μου ένα επίθετο ή κάτι, να ξέρω τι είσαι εσύ. Ελένη K656. Ωραία. Τέλεια. Έγινε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα. Καταλαβαίνετε να γιατί το κάνουμε αυτό σήμερα, έτσι. Ό,τι διάλεξα σήμερα. Θέλω να σας πάρω το μυαλό από τη στενοχώρια, γιατί είμαστε όλοι και στενοχωρημένοι και οργισμένοι. Το ηρωισμή σηκώστε κεφάλι για τέτοια, τα έχουμε πει όχι τώρα. Εγώ έχω πάρα πολλές ώρες αφιερώσει στον αέρα της εκπομπής για αυτό το ζήτημα. Πάρα πολλές. Και θα αφιερώσουμε και πάλι. Δεν σημαίνει κάτι. Και σήμερα όλη την ημέρα τα κανάλια θα βαράνε. Όλη μέρα. Αλλά το να το δω σαν επιτυχία, παιδιά, είναι πραγματικά σαν να μας φτύνουν και να πούμε ότι α, τι δροσούλα, τι ωραία, θα ψυχαλίζει κιόλας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς καλημέρα, Κωστή. Έλα, έλα, Ανδρέα. Καλά είσαι. Όχι, δεν είσαι καλά, αλλά τέλος πάντων. Βλέπεις μια συνηθισμένη ερώτηση. Μια συνηθισμένη ερώτηση. Να σου πω κάτι. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα. Ασχοληθώ γιατί το θέμα αυτό είναι ένα από τα θέματα. Ναι. Είναι μόνο αυτό. Δηλαδή όλα τα άλλα τα λύσαμε. Και συνηθίζω να λέω ότι η Επανάσταση έχει να κάνει με το ρήμα ίσταμε. Δηλαδή ποιος είμαι εγώ. Πώς εγώ τοποθετώ την προσωπικότητά μου στο χώρο. Σε αυτό, εκεί που ακριβώς. Ζω. Ακριβώς. Είμαι μέλους αυτού του πράγματος. Λοιπόν, ακριβώς. Όταν λοιπόν εγώ θέλω να λέω να κάνω Επανάσταση και τόσα χρόνια γίνονται όλα αυτά τα κακά και κάποια στιγμή ξυπνάω και πέφτω από τα σύννεφα. Έτσι. Στο 94. Έχω φάει έτσι. Δηλαδή όλο το λούκι, όλα τα χρόνια χωρίς να αντιδρώ. Λοιπόν, θα γίνεται αυτό γιατί. Γιατί δεν κάνει ο καθένας την προσωπική του επανάσταση. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δυστυχώς θα απογοητεύσω τους φίλους μου, τους ακροατές, αφού πρώτα δώσω χαιρετίσματα σε έτσι μια πολύ καλή μου φίλη εκεί στο ωραίο Κάστρο, να πούμε, που είναι μανιώδης ακροάτριά σου, να πούμε. Α, λοιπόν, πες μανιώδης, όνομα άρρωστη. Μικρό, πες όνομα, μπράβο της, το γούστο όχι, της. Όχι. Δεν θα πεις, Μανιώδη, ούτε το ξέρει μικρό. Ξέρει κάθε σου ατάκα. Λοιπόν, λοιπόν αφού λοιπόν δώσω χαιρετίσματα και αφού λοιπόν δώσω χαιρετίσματα σε όλους τους ακροάτες, ήθελα να τελειώσω με αυτό, ότι δεν θα αλλάξω τα πράγματα, όσο δεν αλλάζουμε εμείς. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς και μετά να ζητήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εντάξει. Και επειδή εγώ θέλω να συμμετέχω έτσι στη ζουμουσάδα, ας πούμε, όσο και να είμαι στεναχωρημένος, γιατί τουλάχιστον για το θέμα των Σκόπιων, για όλο αυτό, το έχω ζήσει και από την καλή και από την ανάποδη και έχω ακούσει και 1000 μαργαριτάρια, ας πούμε, γιατί είμαστε και εμείς απληροφόλητοι, ας πούμε. Σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε πολλά πράγματα. Βλέπεις, εγώ πάω μέχρι εκεί. Και οι μη πληροφορημένοι, που είναι ακόμα χειρότερο. Βλέπετε ότι πάω μέχρι εκεί που ξέρω. Να σας κάνω την εξωτερική πολιτική ή τον ειδήμονα, να πούμε, δεν ή τον, αυτά, τον διπλωμάτη. Παιδιά, όσο μου επιτρέπεις να ξέρω κάνω μια μικρή που δεν είναι κατάχρηση, γιατί είμαι και μέσα στο χρόνο μου, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει ένα μικρόφωνο, οποιοδήποτε, και να αναλύει από τον ΠΑΟΚ μέχρι τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα. Επειδή έχουμε διάφορους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα
και το ίδιο καλά σε όλα. Όχι, παιδιά. Γι' αυτό θα επισημάνω ότι όσοι παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή σου θα φτάνουν μέχρι τη Βέρεια για να μιλήσουν. Κατάλαβε, γεια σου, Αντρέα! Διαφορά. Γεια σου, λοιπόν, Αντρέα! Θέλω να παίξουμε, ρε. Πού πας, θέλω να παίξουμε. Έλα, αγοράκι μου, έλα, έλα. Λοιπόν, θέλω να παίξουμε. Ετοιμός. Λοιπόν, όχι για να κερδίσω, για να παίξουμε απλά έτσι να συμμετέχω κι εγώ. Κατάλαβε. Λοιπόν, ελληνική ομάδα. Ξένη ομάδα, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης, προπονητής και τραγουδιστής. Από σίγμα. Άντε, από σίγμα, έλα, πάμε. Όχι, ρε Βλέξης, γιατί θέλω να πω στα Νόγεβης, ρε φίλε. Πια, αλλά δεν ξέρω άμα πιάνει σαν προπονητής. Όχι, σαν τραγουδιστή πιστεύω εδώ πάνω, σαν ηθοποιό. σαν τενόρος. Λοιπόν, πάμε, από λοιπόν, σίγμα έφυγες. Από σίγμα Σαργκάνης, ρε φίλε, ήμουν και τώρα φύλακα. Σαργκάνης, ξέρω εγώ, Σαλαμίνα, πιάνει Σαλαμίνα. Σαν λιμάνι, ομάδα, σαν είναι, ταβέρνα. Σαν ομάδα, ρε φίλε, Σαλαμίνα, ρε, Σαλαμίνα. Ένα, ρε, εντάξει, σε βάζουμε, ναι. Λοιπόν, Σμάιχελ, πάλι νοδοφυλακάς, Δανός, ωραίος. Λοιπόν, προπονητής. Για από ξένο, προπονητή είπαμε, ρε φίλε, Στανόγεβιτς. Στανόγεβιτς, βεβαίως, ναι. Και ένα τραγουδιστή, πες. Σαμπάνης, ρε φίλε. Σαμπάνης, φίλε, φοβερό. Αυτόν το φωνάζουν στους πανηγυρισμούς από το πρωτάθλημα. Έλα, ρε Σαμπάνη. Δηλαδή, φέρουμε έναν, αντί να φέρουμε πολλά κυβότια, φέρουμε το Σαμπάνη να μας κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, και Sporting, ρε φίλε, Sporting μετράει. Sporting, βεβαίως. Βεβαίως. Ή ο Sporting, η ομάδα μπάσκετ, έτσι. Μπράβο, ναι, πιάνει και μπάσκετ. Τι γίνεται. Λοιπόν, σε έβαλε Ανδρέας Ζαπονίδης. Μια χαρά είσαι. Επανάσταση να ξεκινήσει, από εμάς. Ξυπνήσει, να ξεκινήσει από εμάς επανάσταση. Όχι εμείς τον κολαράκο μας να πούμε χαλαρή, βολεμένη κι ας όλους να... Δεν γίνεται. Γεια σου, Ανδρέα. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Καλημέρα. Συμφωνώ, δε, φιλιά. Πάμε τρεις τελευταίες γραμμές και πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Χάρη, εσύ είσαι. Ναι, ο Μάνγιο. Έλα, αγόρι μου, έλα. Γίνεται. Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να πω πολλά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν αφορά τα κομματικά δεν θα εμπλακώ. Καμία σχέση. Ναι, δυστυχώς όλοι είμαστε σε μια κατάσταση έκρηξης, αλλά παγωμένης έκρηξης, γιατί δεν ξέρουμε πώς πρέπει να το συμπεριφερθούμε όλο το θέμα, γιατί να αντιδράσουμε ή να περιμένουμε τις αποφάσεις, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ιωρείται έξω. Δεν θέλω παρά μόνο να παίξω, φίλε, και να ξεφύγει το μυαλό, γιατί έχουμε τα ζόρια μας με τη δουλειά. Έχουμε και αυτούς εδώ πέρα που μας υποβαθμίζουν και μας ξεφτιλίζουν σαν ανθρώπους. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής από Δέλτα. Πάμε. Λοιπόν, Δημόπουλος. Ναι. Ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα από Δέλτα. Από Δέλτα. Μαυραετός. Δέλτα. Δράμα. Δράμα, ναι. Δράμα, δόξα. Ναι. Πάμε. Τραγουδιστής Δάκης. Δάκης, ναι. Ξένος παίχτης. Δεν μου έρχεται κανένας, γιατί από Δέλτα δύσκολο να βρούμε. Πες μου και ένα προπονητή από Δέλτα και σε βάζω. Δημόπουλος ή προπονητής. Μπράβο. Προπονητής είναι. Χάρης. Βάλαμε και εμένα. Τριανταφύλου. Γεια σου, Χάρη. Φιλιά. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Ξαναλέω, σήμερα επίτηδες και σκεμμένα παίξαμε. Αφιερώσαμε το πρώτο μισάρο και στις γραμμές είπατε αυτό που θέλετε. Δεν τελείωσε εδώ το θέμα και θα ξανασχοληθούμε. Δεν θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή. Αν πω αυτά που θέλω, πραγματικά θα πάμε φυλακή σήμερα. Δεν θα ξαναβγεί εκπομπή στον αέρα. Θα μας πάνε μέσα. Αυτό. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κωστή, με ακούς? Σ' ακούω, αδερφέ. Είσαι εγώ. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Το πρώτο πράγμα που θα πω για αυτό το θέμα, λόγω ότι εάν μας δίνανε ένα πιστόλι, σκοτώναμε από το 40 μέχρι σήμερα αυτούς που θεωρούμε εθνικούς προδότες. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό που είναι ακραίο, θα πάω να πω το αυτό, ότι όταν φτάσουμε το παραβάν, να μην έχουμε κουρτίνες στα μάτια μας. Να βάλουν να δουλεύει το μυαλό μας. Γιατί, να σου πω το εξής. Αν είχα στη δεξιά, έχω να ψηφίσω 20 χρόνια, είμαι στα 59. Τώρα σε μιλάω και καταλαβαίνεις τη φωνή μου. Ναι. Δεν αξίζει για κανένα
κόμμα από αυτοί οι οποίοι, όπως λέει και οι προηγούμενοι, μας κίνουν και εμάς και λέμε ότι βρέχει το ατάμιο μπρέλα. Ας αλλάξει η νοοτροπία. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να παίξω ή δεν τα δέχουμε το χρόνο. Βεβαίως έχουμε. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Για πες ένα νούμερο. Ελληνική ένα ομάδα, όνομα. Ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής. Από νη, πως λέμε, Νίκος. Πάμε. Νίκος. Όχι, τον κόλλησα. Από νη, δεν ήμουν έτοιμος. Έλα. Άστο, ξέχασα, κόλλησε το μυαλό μου. Άστο, άστο, δεν πειράζει. Εντάξει, την άλλη φορά, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Πάμε, πάμε. Τελευταία γραμμή. Προτελευταία, προτελευταία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε, τελευταία. Έπεσε. Να κλείσουμε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Είσαι ο. Ψαρονέφρης. Έλα, ρε Ψαρονέφρη. Πεθαίνω, φίλε. Ξέρεις. Πεθαίνεις, το ξέρω και αυτό. Δεν. Το τονίζω. Δεν. Για το πρώτο θέμα, φίλε, επειδή έγινε το gay parade στην Αθήνα και... Α, δεν βρήκαμε χρόνο να ασχοληθούμε. Βεβαίως. Ναι. Είναι γιατί όλοι εκεί μέσα είναι σιδοκάντιδες. Ναι. Τέλος. Για το δεύτερο που ήθελα να πω, είσαι μεγάλη μορφή, ε. Για πες. Μέχρι και ο Ρόκος σου βγάλε τραγούδι, ρε φίλε. Ο Ρόκος, επειδή ναι, μου το έχουν στείλει και μου το έχουν βάλει, είναι τελείως απεσιόδοξο το ζούμε μεγάλες στιγμές. Αν ακούσεις το στίχο στο τραγούδι, λέει έχασα τα πάντα, φαλήρισα αυτά, ζω μεγάλες στιγμές. Είναι απεσιόδοξη αφού. Το ξέρω, ξέρεις. Πού είναι με το δικό μας σκεπτικό πιο κοντά. Ο Κουρκούλης που είχε βγάλει, που έλεγε ζούμε μεγάλες στιγμές. Εκεί. Μπράβο, ναι, ο Ρόκος, γιατί μου το έχουν ξαναστείλει, είναι φούλα απεσιοδοξία. Άμα ακούς το στίχο, τα χάσα όλα, φαλήρισα, ναυάγιο, αυτά, ζω μεγάλες στιγμές. Δηλαδή το λέει. Άκουσα το ζω μεγάλες στιγμές χθες στο ράδιο, έτσι όπως ήμουν στο αυτοκίνητο και λέω δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πολύ μεγάλη μορφή όπως. Πέρσι το συνδρομητικό το ένα από τα δύο είχε βάλει. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Δεν λέω ότι είναι παρθενογένες, δεν το βγάλαμε εμείς αυτό. Εμείς απλά πήραμε τα αρχικά και κάναμε το ζουμού σου. Αλλιώς το σαν έκφραση υπήρχε, παιδί μου, το ζω μεγάλες στιγμές. Εμείς απλά το πήραμε και το κάναμε, το προσαρμόσαμε στα δικά μας, πιστεύω, στον ΠΑΟΚ, στην καθημερινότητά μας, στην εκπομπή μας κτλ. Θα παίξεις πριν φύγεις. Θα παίξω. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής, τραγουδιστής. Από γάμα. Πάμε. Από γάμα Γεωργίου. Ναι, τι Γεωργίου. Φίλοι, σαν τραγουδιστής. Σαν τραγουδιστής, όχι σαν τραγουδιστής, σαν τέτοιο. Λοιπόν, κάτι. Τραγουδιστής Μπουλών, πολύ ωραίος, μεγάλες επιτυχίες. Ναι, προπονητής. Γεωργιάδης. Αχα, Ρετσίνα Γεωργιάδης. Τι άλλο θέλουμε, ομάδα. Πιστεύω το κοιτάξαμε στα μάτια και ψόφισε για να μην πω άλλη έκφραση. Από εδώ. Είσαι το φίλε. Λέω είσαι το από γάμα. Γιάννενα, πας Γιάννενα, αυτό είναι. Λοιπόν, έλα, άντε θα σε βάλω και σένα μέσα. Αυτά είναι. Δούμε μεγάλες στιγμές φίλε. Έλα τώρα παρανόμος. Αλλά επειδή πες 2-3, πες μου λίγο όνομα. Ψαρόπουλος. Ωράσε το Ψαρόπουλος. Ψαρονέφρης μου πεις πριν. Ψαρόπουλος ή Ψαρονέφρης. Ψαρονέφρης ρε φίλε, είναι το καλλιτεχνικό μου. Πες μου ένα μικρό έστω. Γιώργος. Γιώργος Ψαρονέφρης. 101. Εσείς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ή 11 μαζί με τους αυριανούς θα μπείτε στην κλήρωση. Μην δώσω τώρα τέτοια δώρα με μόνο 11 γιατί αργούμε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Γεια σου Ψαρονέφρη! Γεια σου Ψαρονέφρη! Λοιπόν, τελειώσαμε. visualstore.gr. Το visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά. Μπείτε και δείτε. Θα δείτε έξυπνα gadget, διάβροχα bluetooth, speakers, μικρά και μεγάλα της εταιρείας Mac Audio και με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Όπου αλλού μπαίνετε, όπου και να είστε, με 29,90 μόλις. Να σας πω και πολλά προϊόντα από μόνο επώνυμες εταιρείες εκεί στο visualstore.gr. Μπείτε και ενημερωθείτε. Φυσικά Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Tenda, πέργολα διανεμική ζελατίνα, κορυφαίος 35 χρόνια, 430-011. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, όχι άλλη περιοχή. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Φυσικά
η ταυτότητα υγεία ζωή. Ενημερωθείτε στο 655-655 και μαγνητική δωρεάν και γενική αίματος και check-up. Γενικό και οι γυναίκες τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία και εξέταση προστάτη άντρες δωρεάν και πολλά πράγματα και οδοντιατρική εξέταση, καθαρισμός δοντιών, πάρα πολλά πράγματα εκεί που θα δίνατε 40 ή 50 ευρώ συμμετοχή να πάτε να κάνετε μια μαγνητική, ένα 50-άρικο θέλει όπου και να είστε ασφαλισμένοι. Έτσι με 65 ευρώ το χρόνο μόνο ή με 99 αν είστε τετραμελής οικογένεια για όλα τα άτομα της οικογένειάς σας, ξεμπερδεύετε. Μην ξεχνάτε ότι κορυφαίο αρτοζαχαροπλαστείο στην πόλη είναι τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στην Καρολή και Δημητρίου και στο Λαγκαδά. Εκεί θα βρείτε παγωτάρες μέρας και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή κρεατάρες τέτοιες πουθενά. 16 χρόνια νούμερο 1 πέρατε το Μασούτι στα Ελευθέρια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και αύριο. Και αυτά που μας στενοχωρούνε, είναι εύκολο να κάνεις τον άλλον να κλάψει, είναι πολύ δύσκολο να τον κάνεις να ξεχαστεί και να γελάσει. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Γεια σας.